Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM στα 14 μετά από τις 2. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 4. Κακομοίρας θα γίνει. Ο κύριος Θανάσης Πολίτης στον ήχον, ο Θανάσης Καλαμπάκος στο production. Η Έλλη Απατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνουν στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Είναι σημαντικό να έχεις σπουδαίους συμπαίκτες και η ΣΥΤΑ σας φέρνει τον καλύτερο με τη ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Απολαμβάνοντας το Euro λοιπόν, απολαμβάνουμε και την απόλυτη οικονομία και ελευθερία με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ από παντού και έλεγχο του υπολείπου με την εφαρμογή MyCita Mobile. Κάντε control στην επικοινωνία σας και ενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή στο cita.gr. Τρεις διαγωνισμοί και για σήμερα για να ικανοποιήσουμε τα γούστα όλων των φίλων ακροατών. Αλφα ένα κενό. Η ταινία του Steven Spielberg. Δεν χρειάζονται συστάσεις για τον κύριο. Για τον μεγάλο φιλικό γίγαντα. Η ταινία είναι σε αίθουσα 3D στον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία Τσιμισκή 43. Τετάρτη 29 του Ιούνιου συγκεκριμένα και ώρα 8. Δίνω διπλές προσκλήσεις. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις στο Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 στους φίλους ακροατές οι οποίοι μας ακούτε. Με ένα πολύ απλό τρόπο, αλφα μία ένα κενό, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54344 και θα δώσω 10 διπλές σήμερα. Έτσι για να είστε ικανοποιημένοι οι περισσότεροι που θα στείλετε συμμετοχή. Ο δεύτερος διαγωνισμός για το Euro της Γαλλίας και φυσικά για την MLS Smart TV 42 inch on, την οποία δίνουμε, μπορεί να γίνει δική σας με ένα απλό μήνυμα. Γράφετε α02, αφήνετε κενό, τη λέξη Euro, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνουν στο 54344. Και ο τρίτος διαγωνισμός, απλός και πάρα πολύ χρηστικός για εσάς γονείς, καθώς το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 σε συνεργασία με τις κατασκηνώσεις Καλύβας στη μεταμόρφωση Καλκιδικής δίνουνε μία εβδομάδα καθημερινά σε τρεις νικητές διακοπές κατασκηνώσεις Καλύβα. 11 και 4, 1 και 4 και 7 και 4 γίνεται η κλήρωση. Και βγαίνει η οικογένεια, ο κύριος ή η κυρία, όπου το παιδί θα έχει την ευκαιρία να πάει για μία εβδομάδα από τις 3 μέχρι και τις 17 Αυγούστου στις κατασκηνώσεις Καλύβα. Α3 κενό, κατασκήνωση, ονοματεπώνυμο στο 54344, και επειδή κάποιοι δεν είναι καλοί με την τεχνολογία, υπάρχει και το fax 2310 940 090. Στέλνετε fax με ονοματεπώνυμο για το διαγωνισμό, για τις κατασκηνώσεις, τηλέφωνο και πάει λέγοντας. Η διάθεση αλλάζει μόνο με το χρώμα, και αυτό γιατί με χρωματοθεραπεία μπορούμε να τα κάνουμε όλα με Vitex. Είναι εποχή για ανανέωση, βάψε ό,τι θες. Μόνο με Vitex, στα καταστήματα Κοσμάγλου, Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική της Αντίστοιχος 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310 480 606. Πριν από λίγα λεπτά οριστικοποιήθηκε η κατάθεση του ποσού του οποίου είχε υποσχεθεί ο κύριος Θεόδωρος Καρυπίδης για τη νέα ΠΑΕ Άρης. Το 1.200, όσα απαιτούνταν τέλος πάντων, μπήκανε, άρα ο Άρης προχωράει κανονικά.
Πριν από λίγο είχαμε και την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, όπου δεν υπήρχε Ηρακλής, ούτε άνθρωπος του Ηρακλή, ενημερωτικά γι' αυτό. Δεν υπήρχε ούτε άνθρωπος του Ηρακλή, ούτε ο Σπύρος ο Παθανασάκης πήγε εκεί. Τις εξελίξεις με το 88-82 τις ακούσατε στον Γιώργο τον Μπούζο νωρίτερα. Και το τι γίνεται, δεν ξέρω Κωστή πώς τα βλέπεις όλα αυτά. Και φυσικά. Τι ψήφισε ο Ηρακλής? Δεν υπήρχε ο Ηρακλής εκεί. Πού δεν υπήρχε? Δεν ήταν εκεί καν. Δεν πήγε? Όχι. Δεν ψήφισε υπέρ του Ολυμπιακού δηλαδή? Δεν πήγε καν εκεί. Στις τουαλέτες κρύφτηκε, όπως έκανε ο Βρίζας τότε. Δεν ήταν καν εκεί. Ωραία. Τι ήθελα να κάνω εγώ τώρα? Και... το θέμα δεν είναι αυτό της ημέρας. Το θέμα είναι ότι έβαλε όλα στα λεφτά. Τα έβαλε. Και λοιπόν. Εσένα ποιος το είπε ότι τα έβαλε? Ο Μπούζος. Ο Μπούζος. Ναι. Τι το είπε? Μου λέει, επειδή δεν προλάβαμε. Ναι. Δώστε σας παρακαλώ την είδηση. Ότι τα ο λεφτά πήγαν. Δεν είπε την είδηση. Ναι. Μάλιστα. Ντροπή είναι. Ντροπή είναι. Αλλά οκ. Ε, τι καλά είναι. Ακούγεσαι, ρε φίλε. Εσύ πες ότι είναι ντροπή. Σε ποια τράπεζα είναι? Πειραιός νομίζω. Νομίζεις, στην Πειραιός. Ναι. Μάλιστα. Και τώρα τι γίνεται? Προχωράει, πάει αρχικά κανονικά. Μάλιστα. Στη Βέρεια ποιος είναι μεγάλο μέτρο? Αυτό είναι θέμα. Σε ρωτάω, ρε, πες μου. Καρυπίδης. Μπορεί να έχει δύο ομάδες. Όχι. Άρα πρέπει να αφήσει τη Βέρεια. Mm-hmm. Σε ποιον να την αφήσει? Τελείωσε η πώληση. Ναι. Μου λέει ο Θανάσης τώρα ότι η πώληση έχει τελειώσει. Ο Θανάσης το είπε. Δηλαδή σου λέει ο Μπούζος τώρα. Σου λέει ο Θανάσης το άλλο. Mm. Μ' αρέσει. Εσύ αυτά που λες κάποιος δεν τα είπε? Πώς? Αυτά που λες όταν ναι. μεταφέρεις από κάπου, δεν ναι, τα μαθαίνεις. Ναι, σωστό, ναι. Εγώ λέω και τα ονόματα. Εντάξει. Όταν θέλω. Για... κακό είναι. Την επόμενη διάθεση ποιος θα μας δώσει τώρα, ο Καζαμπάγκας? Ρε φίλε, κακό είναι. Όχι, δεν είναι κακό. Ρε. Τίποτα, καλοκαίρι είναι απλά. Δεν. Εντάξει. Δεν κατάλαβα τώρα. Δηλαδή είναι κακό? Όχι, ρε. Τι κακό είναι? Εσύ έμαθες κάτι, Φερρυπίν, ότι ο τάδε παίκτης που ναι. λένε ότι υπέγραψε ναι, δεν θα υπογράψει. Ναι. Από κάποιον να μαθαίνει. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να μάθεις μόνος τίποτα, κάνεις κάποια τηλέφωνα. Εντάξει. Κάνεις κάποια έρευνα. Τι? Το περίεργο που είναι, γιατί χάσω και γελάς. Εσύ έκανες έρευνα με τον Μπούζο και τον Ιχολίδη? Δεν έκανα έρευνα, α, όχι. Εντάξει. Μου είπαν αυτό και αυτό. Okay. Δεν έχουν κανένα λόγο να μου ψέματα. Στεναχωρέθηκες? Να στεναχωρεθώ. Που έβαλε τα 1.200 ο Καρυπίδης. Γιατί να στεναχωρεθώ? Μου σε βλέπω προβληματισμένο. Μήπως χάσεις τη δευτεράντζα στην πόλη, λέω. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Ποια δευτεράντζα και τριτάντζα? Ναι, ναι, βλέπω σαν ανεβαίνει. Ο Άρης πρέπει να ανέβει. Και άργησε. Ναι. Ας τα λόγια τώρα. Ποια λόγια? Το ψυχογράφημα. Εγώ, φίλε, το έλεγα εδώ και καιρό, δεν το είπα τώρα. Μη, άστο, δε. Εντάξει. Αν χάρηκε ή λυπήθηκε, το ξέρω ότι το ρεπορτάζ το ξέρει πολύ καλά. Χαίρομαι. Εννοείται ότι χαίρομαι. Χαίρεσαι. Φυσικά. Δεν σε βλέπω να χαίρεσαι. Τα μούτρα σου δείχνουν μούτρα στεναχωρεμένου ανθρώπου. Άκου να δεις. Κουρασμένου, καταβεβλημένου. Ναι. Καταβεβλημένου, μπαϊλτισμένου. Θα σου πω. Ναι. Ανοιχτά. Ανοιχτά, ναι. Πραγματικά, ναι. Δηλαδή, μόλις έβαλε το 1,2 ο Καρυπίδης, βλέπω στράχωρα πρόσωπα. Δεν ήμουν πριν, δηλαδή, με το που με λες τι. Καταρχήν είμαι ξενύχτης. Ξενύχτης. Θα σου πω τα μπουζούκια σου πάλι. Όχι, ρε, πια μπουζούκια. Καζίνο πήγε. Πού? Πού πήγε? Θε να κάνει εκπομπή μόνο. Σε ρωτάω ότι άμα είσαι ζωγαδιασμένο. Σπίτι, δεν είμαι ζωχαδιασμένος. Έχω κάποιες απορίες, οποίες θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο. Δηλαδή, έχεις απορίες και ξενύχτησες επειδή έχεις απορίες? Πες μου, ρε, να μάθω. Ρε, πες μου, ρε, μπορούμε να κάνουμε πλάκα για ό,τι θέλεις αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι σημεία των καιρών και δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να γελάμε. Τι έπαθες, τι? Λοιπόν, κάθομαι σπίτι, περιμένω 12 η ώρα. Ναι, τι περιμένεις? Να κλείσουν οι κάλπες στη Μεγάλη Βρετανία. Α, του αρέσουν τα πολιτικά, εσένα, ναι. Και τι έγινε? Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με τη ζωή μας. Ποια ζωή μας, κόκκινε? Εδώ είπαμε στο δημοψήφισμα. Το ποδόσφαιρο είναι συνυφασμένο με την πολιτική. Όλα συνυφασμένα με όλα είναι. Άρα καλό είναι να τα παρακολουθεί κανείς. Δηλαδή τι έγινε? Πρόσεχε τώρα. Τι έπαθες εσύ τώρα? Δεν λέω τι έπαθες. Γιατί ξενύχτησες, ναι, γιατί είσαι καταβεβλημένος από μένα. Θα σου πω. Για πες μου. Κάθομαι, παρακολουθώ, βγαίνουν, εκεί δεν έχουν exit poll. Και δύο εταιρείες δημοσκοπήσεων για πολύ μεγάλα κανάλια, για το Sky News και άλλο. Ναι. Λένε το αποτέλεσμα είναι 52-48 υπέρ του ναι. Μάλιστα. Βλέπω πάνελ. Σε άκουσα κι εγώ. Βλέπω πάνελ, στείνονται και μιλάνε τώρα μέχρι τις 3. Ναι. Όπου και με παίρνει ο ύπνος, για το τι σημαίνει το ναι και. Τι κατάλαβε τελικά? Τι σημαίνει? Να τελειώσω ο ρεσικός. Πες εγώ που δεν ξέρω. Μα δεν έχει σημασία. Ναι, για πες. Ξυπνάω 8 η ώρα.
Τι σημαίνει το ναι, δηλαδή, εκείνη την ώρα που πριν σε πάρει ο ύπνος. Ότι προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως έχει. Ναι, και αυτό τι σημαίνει, πώς μεταφράζεται, δηλαδή τι. Αυτό θέλω να με πεις. Μα δεν έχει σημασία, γιατί τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Ναι. Ξυπνάω 8 η ώρα. Δηλαδή, ξυμήθηκε στις 3 και ξύπνησε με ξυπνητήρι ή από μόνος. Με ξυπνητήρι. Και το βλέπω το 52-48, έχει γίνει 48-52. Εντάξει, πολύ ωραία. Τι. Πρόσεχε τώρα. Πόνταρες πουθενά και έχασες λεφτά. Καμία σχέση. Ναι, και στο όχι, γιατί συνήθως τα κάνεις αυτά εσύ. Ναι. Ξεκινάει η Στερλίνα. Ποια είναι η Στερλίνα? Η Στερλίνα, η αγγλική λίρα. Ναι. Λέγεται Στερλίνα. Νόμιζα Στερλίνα, είπες, ναι. Η Στερλίνα, λέω, ναι. Είναι η αγγλική λίρα. Μάλιστα. Και την ώρα που βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες, ναι, ότι είναι 52-48, ναι, Γρηγόρη μου, κάνει την μεγαλύτερη άνοδο και πάει στο 1,51. Η Στερλίνα. Έναν του δολαρίου. Μάλιστα. Τώρα που μιλάμε, μάλιστα, είναι στη χαμηλότερη τιμή. Έχει πάει στο 1,40 και πάει 1,39. Η Στερλίνα. Εντάξει. Εγώ τι να κάνω τώρα, δεν πρέπει να χαρώ. Όλα τα χρηματιστήρια παγκοσμίως, ναι, σημειώνουν πτώσεις στον απόλυτο βαθμό. 10%, 12%, 8%. Ότι... Γι' αυτό σήμερα είσαι στεναχωρεμένος, επειδή παίζατε. Εγώ ρωτάω το. Όχι. Όχι. Εγώ ρωτάω. Πες μου, τι έτσι. Τρεις η ώρα ξύπνησε. Οι στοιχηματικές, ναι, εταιρείες. Ναι. Έλεγε το Sky, τα μεγάλα δίκτυα. Ναι. Οι στοιχηματικές εταιρείες, λέει, εκτιμούν ότι το ναι θα κερδίσει από το όχι. Λέτε, ναι, 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 ναι. Υπέρ της παραμονής. Γιατί είσαι έτσι, πες με αυτό. Και λέω όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί, καταρχήν από αυτό βγάλαν κάποιοι χρήματα. Πολλά, ναι, χρήματα. Εσύ και στεναχωρέδες που δεν έβγαλες εσύ. Εντάξει, κατανοητό. Τα κάνουμε ένα time out, κάτι θέλει να πει ο Στέλιος ο Γρηγοριάδης. Υπάρχει και τίποτα σοβαρό, γιατί μέχρι τώρα λακαμίες ακούμε. Λέγε. Έχουμε την πρώτη σοβαρή εξέλιξη, παύλα είδηση. Μπράβο. Από τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Ναι. Που δεν ήταν ο Ηρακλής. Κάτσε, μας πει ο Ηρακλής. Αρκετή δεν είναι, όχι πολύ, αλλά. Ούτε η Τρίπολη ήταν. Έγινε ψηφοφορία, ναι, για να εγκριθεί ο διοικητικός απολογισμός. Ναι. Σε λίγο θα έχουμε τον οικονομικό απολογισμό. Ωραία. Έχουμε λοιπόν αποτέλεσμα 82 όχι. Ναι. 88 ναι. Ναι. Οριακά δηλαδή. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνη. Οι δυνάμεις είναι στο 50. Πήρε, αλλά καταμετρήθηκαν δυνάμεις. Στο 51-49. Έχουμε περίπου το 50-50. Ναι. Δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η τοποθέτηση των περίπου 20 που λείπουν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί οι 20 που λείπουν. Πρώτη φορά. Αυτή... Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Δεν το ξέρω, αν μπορούμε, ναι, να το υπολογίσουμε. Ωραία. Με ποια πλευρά θα πήγαιναν. Με το όχι, με το ναι. Πάντως μετά από πολλά χρόνια, ναι, η παράταξη η οποία διακυβερνά την ΕΠΟ, ναι, δεν κερδίζει περίπατο σε ψηφοφορία. Ναι. Που σημαίνει ότι τον Οκτώβριο σε εκλογές... Πάμε σε ένα 50-50, ήδη έχει διαμορφωθεί, δηλαδή αυτό δείχνει... Ένα κλίμα ντέρμπι. Μία πολύ ισχυρή, ναι, παράταξη αντιπολίτευσης. Πολύ ωραία. Όχι, είναι πρώτη φορά που αμφισβητείται η κυριαρχία. Σαφώς. Σαφώς. Το πιο άνθρωπος, τώρα αυτός το είπε. Τώρα, μην το συμπληρώνεις, να τον ακούσουμε τώρα. Αυτά. Να το ρωτήσουμε. Ναι. Εν ώψη οικονομικού απολογισμού, ναι, οι άνθρωποι που είναι μέσα και μας ενημερώνουν, ναι, προβλέπεται να γίνει της πόπης. Δηλαδή, έχουμε εικόνα και μπορεί να έχει εικόνα για πολλούς. Πολύ ωραία, θαυμάσια. Ο Καρυπίδης θα βάλει το 1,2. Δυνατές αντεκλήσεις, ο Καρυπίδης διαρρέει από χθες και αυτό φαίνεται να συμβαίνει σήμερα. Είναι οριστική η είδηση. Τυπικά, ότι έβαλε ένα 200. Ότι πουλάει. Τη Βέρεια. Διαρρέει. Τώρα. Ότι πουλάει τη Βέρεια. Ναι. Ναι. Αυτό. Ναι. Όχι, για το 1,200 μπήκε. Ξέρω, τι, δεν το ξέρω. Ο κόκκινος το ξέρει. Και όταν ρωτήθηκε. Ναι. Νωρίς το πρωί, τι στάση θα κρατήσει η Βέρεια, ναι, στην Γενική Συνέλευση ΕΠΟ, ναι, η απάντησή του ήταν: δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι, με τον Άρη ασχολούμαι. Αχα, μάλιστα. Αλλά για το 1,200 που το Μπούζος λέει στο κόκκινο είναι τελειωμένο. Είναι τελειωμένο, εντάξει, έχει βγει, έχει γραφτεί. Έχει... Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρεις. Δεν μπορώ να επειδή εγώ δεν το ξέρω, το ξέρει ο Μπούζος με τον κόκκινο γι' αυτό. Του είπαν ότι το βάλαν. Μάλιστα. Του το είπε αυτή. Αυτό δεν το είπε όμως ο Μπούζος, λέει πες το κόκκινο. Μήπως έβαλε καμιά τρικλοποδιά ο Μπούζος. Ξέρεις ο Μπούζος είναι δολοπλόκος. Σου λέει πες το σηκόκκινο και άμα είναι ένα ιδιακό, την είπαμε πρώτη. Κανένα πρόβλημα. Άμα δεν βγει η είδηση και έβαλε 300 χιλιάρια, την είπε εσύ τι λέει κανένα. Κανένα πρόβλημα. Δεν το κατάλαβε δηλαδή. Εγώ δεν είπα ότι έβαλε. Είσαι ξενύχτης, ναι. Δεν είπα ότι έβαλε ένα 200 χιλιάρια. Είπα ότι έβαλε τα λεφτά όσα απαιτούν. Μισό. Μπορεί να απαιτείται. Κάτσε ρε κόκκινε. Περίμενε. Βάλ την κασέτα λίγο ρε. Βάλε αυτή την κασέτα ρε. Ένα 200. Είπα δεν το ποσό το οποίο απαιτείται το έβαλε. Ποιο είναι το ποσό? Μπορεί. Το ποσό ποιο είναι? Το ποσό είναι ένα 200 το συνολικό. Ρε εσύ πόσα έβαλε ο Καρυπίδης? Έδωσε είδηση. Με τον Μπούζο. Στόπες τα αυτή. Πόσα λεφτά να ξέρω εγώ. Μπορώ να μιλήσω για να ρωτήσω, λοιπόν, δεν ξέρω εγώ τώρα. Αν πέρας απαιτείται να βάλεις το 25%, 30% και θεωρείς καλυμμένος. Πόσα έβαλε ρε διάολε, πόσα έβαλε? Έβαλε λες έγινε. Πόσα έβαλε ένα 200? Αυτό είπες προηγουμένως. Στον κόσμο δεν έδωσες είδηση. Αυτό είπα.
Βάλ την κασέτα, ρε γάμο. Ρε εσύ αυτό θα με βάλει εγκεφαλικό. Βάλ την κασέτα, δούμε τι είπε. Μα την Παναγία, δηλαδή, βάλ την κασέτα. Βάλ την κασέτα, γιατί εγώ κατάλαβα ότι έβαλε ένα 200 καρυπίδι. Δηλαδή, αν έβαλε 500, τι αλλάζει. Το ίδιο είναι, ρε. Το ίδιο είναι, δεν ρε. Δεν μπορεί να μην βάλει τα υπόλοιπα. Ρε γάμο, την τρέλα μου, ρε. Ρε εσύ, ελληνικά μιλάω. Και εγώ ελληνικά σου. Σε είπε, λε ο Μπούζο στα αυτή να δώσει την είδηση. Δεν μπορεί στα αυτή. Πού στα είπε. Και εσύ μπροστά έσου. Μην ρε, το παίζει Κινέζο. Βάλ την, ρε. Καζαμπάκα! Κόψτε τον αγαμό τώρα, θα με τρελάνετε, ρε. Ρε εσείς, δεν μπορώ, ρε. Θα, δηλαδή... Τη μία πρέπει να χαλάστηκα που ο Άρης μπήκαν τα λεφτά. Μπήκανε, ρε, τα λεφτά στον Άρη. Μπήκαν, ναι. Πόσα μπήκαν. Ρε φίλε, έχω ρε... τραπεζικό λογαριασμό με το καταθετήριο. Πες, δεν ξέρω, ρε. Δεν ξέρω, πες. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, θα βγει ο ρεπόρτερ να σε πει. Πες τι πίνεις στον κόσμο, γιατί σε βλέπω σαλταρισμένο. Άσε με ήσυχο, πίνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, για εσάς οι οποίοι έχετε προβλήματα με την κλειδαριά του αυτοκινήτου, για εσάς οι οποίοι μένετε κλειδωμένοι έξω από το σπίτι ή έχετε πρόβλημα το οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, τηλεφωνήστε τώρα στο 85 27 27. Ο Στέργιος ο Πετκανίτσας είναι εκεί, ο δικός μας ο κλειδαράς, να λύσει το πρόβλημά σας άμεσα, γρήγορα και οικονομικά. Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία, για όλους τους φίλους οι οποίοι έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, να μην έχουν, αλλά αν έχουν. Τρεις διαγωνισμοί για σήμερα για την Avant Premier. Α1 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-3-44, δίνω 10 διπλές προσκλήσεις. Α2 κενό. Γιούρο ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε μία MLS 42 inch Smart TV και α3 κενό κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54-344. Είναι ωραίο να επικοινωνείς, είναι ακόμη πιο ωραίο να καρτοεπικοινωνείς με τη ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Η νέα καρτοκινητή που σας προσφέρει απόλυτη καρτοοικονομία και καρτοελευθερία και με κάρτα ανανέωσης 5 ευρώ από παντού. Εγώ για παράδειγμα έχω κατεβάσει και την εφαρμογή MySita Mobile, είναι καρτοτέλεια αφού ανά πάσα στιγμή έχω τον απόλυτο έλεγχο της καρτοκινητής μου. Άντε καρτοενημερωθείτε στο 13877 ή στο sita.gr. 30 μετά από τις 2 διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM. Πες στον κόσμο τι πίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πριν συνεχίσουμε. Φαρμάκι πίνω όπως όλοι πάω οξύδες. Ορίστε, και ναι, δημοσιευμένο. Ναι, ρε, στα όλα πάω τάρισε, σε σένα θα το δίνει. Όχι, στο, ποιος. Στο αθλητικό Μετρόπολη. Ποιο Μετρόπολη, ρε, τα πιο προσεκτικά. Στο site μέτρο.gr. Στο όλα πάω τάρισε, το έδωσε πριν 10 λεπτά. Βάλε λίγο τι είπα. Καρυπίδη, βάλε λίγο. Το έχει έτοιμο. Βγάλε λίγο τι είπε. Γιατί επέμενε ότι είπα ποσό. Είπε ένα 200. Ή όποιο άλλο απαιτείται. Άρα δεν ήξερε το ποσό. Πριν από λίγα λεπτά οριστικοποιήθηκε η κατάθεση του ποσού του οποίου είχε υποσχεθεί ο κύριος Θεόδωρος Καρυπίδης για τη νέα ΠΑΕ Άρης. Το 1-200, όσα απαιτούνταν τέλος πάντων, μπήκανε, άρα ο Άρης προχωράει. Ήμουν σαφής. Κανονικά. Όχι. Δεν ήσουν σαφής. Το όλα όσα απαιτούνταν τέλος πάντων, δεν είσαι σαφής. Καλώς. Γιατί απαιτούνταν 300 χιλιάρικα. Αυτός τα βάλε όλα. Και τα βάλε όλα κάνοντας ρόμπα. Και ποτίζοντας φαρμάκι όλη τη Θεσσαλονίκη που είναι μη Άρης. Γιατί ρε φίλε. Να σου πω εγώ γιατί. Όλη πιάτσα βούσε ότι ο Καρυπίδης δεν έχει το 1-200. Ότι θα βάλει ένα μη Άρης των χρημάτων. Το κατάλαβες. Οι ίδιοι Αριανοί παίρναν τηλέφωνο το Λάσκαρη. Οι ίδιοι Αριανοί στα καφενεία. Και παίρναν το Λάσκαρη τηλέφωνο και του λέγανε Λάσκαρη κάλυψε το ποσό. Δεν πρόκειται να το βάλει αυτός. Άρα ούτε οι ίδιοι Αριανοί περίμεναν ότι ο Καρυπίδης θα βρει το 1-200. Τώρα. Αρχίσαν τώρα το άλλο βιολί. Ακούω εγώ τώρα στα στέκια. Και πού το βρήκε. Ποιος του τον δάνεισε. Αυτό δεν είναι ένα θέμα. Όχι ρε, δεν είναι ένα θέμα. Τι σας νοιάζει εσάς από πού βρήκε αυτός το 1-200. Χτες. Μισό. Περίμενα, όχι, σε διακόπτω. Σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ρε, που το έδωσε ο Νέκταρης. Σήμερα σε λίγο 46. Σταμάτα ρε κόκκινε. Το έχεις γράψει από χτες. Ότι. Σε στήλη μας και λες.
Ο Νίκταρης θα βοηθήσει το Καρυπίδι, αυτό έχει κυκλοφορήσει στην πιάτσα. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανωμένοι δεν έχουν να κάνουν με το Γραντα ούτε με τον Τζαρούχα. Στο Νίκταρη δεν περνάνε οι μαγκές και οι απειλές. Οπότε ο Σούπερ 3 καλά θα κάνει να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Λες ποιος θα τον βοηθήσει από χτες. Όχι σήμερα. Το ίδιο, φίλε. Εσύ. Σε άλλο ραδιόφωνο. Άσε εγώ τι είπα. Δεν ξέρω, εγώ λέω τι γράφεις. Εγώ το έμαθα πριν από τρεις μέρες. Το είπα, δεν είπα όνομα. Γιατί δεσμεύτηκα ότι αν πω το όνομα θα ρουφιανέψω τον πληροφοριοδότη μου. Τέλος πάντων τον έβρισα τον πληροφοριοδότη μου γιατί του είπα ότι πρέπει να μου λες το όνομα πιο μπροστά. Στα λέω στα ίσια. Και σου λέω ότι όλη η πιάτσα δεν περίμενε ότι ο Καρυπίδης θα βρει το 1200. Και όλοι ήταν σήμερα φαρμακομένοι. Σε βλέπω καταρχήν πρώτα εσύ. Ερώτηση. Μισό. Ερώτηση. Εσύ ρε φίλε. Ένα λεπτό ρε. Εσύ ρε φίλε, δεν μου έλεγες ότι. Θα βάλει 350. Αν τα... Όχι. Αν δεν τα βάλει ο Καρυπίδης, περιμένει να τα βάλει ο. Δεν με νοιάζει. Ο Γιώργος, ο... πες τον με τα σούπερ μάρκετ. Ο Αρβανιτίδης. Δεν... Άρα δεν υπήρχε θέμα να μην μπουν τα λεφτά. Ποιος να... το είπες ένα. Εσύ το είπες. Εσύ λες, αν τον περιμένει ο Αρβανιτίδης στη γωνία. Αν δεν τα βάλει αυτός. Άλλαξε πριν τρεις μέρες, το είπαμε πάλι, δεν άκουσα. Δεν μου το πες. Στον αέρα το είπα. Στην εκπομπή μας. Τα βράδια να ακούς. Τα βράδια μπορεί να το πες. Εδώ δεν ξέρω, το πες. Εσύ αφού ξενυχτάς να δεις τηλεόραση, να ακούς και ραδιόφωνο. Ότι ο μπαμπάς, Αρβανιτίδης είπε το γιο, όχι παιδί μου, όχι. Δεν θα κάνουμε κίνηση. Του είπε, δεν θα κάνουμε κίνηση. Έχει υποθεί από αυτή την εκπομπή και το βράδυ. Τώρα, αν δεν το το μεσημέρι δεν το είπε. Εντάξει, το μεσημέρι, αν το είπα, δεν θυμάμαι. Τόσες ώρες που μου μιλάω, δεν θυμάμαι πραγματικά και δεν ταξίνομαι ότι τι θα πω σε μια εκπομπή σε ποια άλλη. Δεν κάνω τέτοια αυτά. Θα κρατήσω αυτό να πω εκείνο και τ' άλλο. Σε χρεώσω κάτι. Όχι, εγώ σε χρεώνω εσένα. Είσαι στεναχωρεμένος που έβαλε τα 1200. Λάθος κάνει. Και βλέπω και πρόσωπα. Να, κοίταμε στα μάτια. Βλέπω και πρόσωπα εδώ ότι δεν. Δηλαδή, ο Μπούζος δεν την είπε την είδηση αυτό, την έδωσε σε σένα. Ο Καρελάκης με λέει σας και ο Καρεπέδας. Λέω εμένα είσαι ο Καρυπίδης. Εσένα λέω. Σας και ο Καρεπέδας είπε θα βάλει 300. Έλα να βάλει 200. Σας και ο Καρεπέδας. Τώρα έρθει ο Καρελάκης. Αν τα βάζαν στον ΠΑΟΚ τα 200 θα καυγίζατε εδώ πέρα. Θα φωνάζατε. Θα κάνεις το χαρούμενο εσύ που θα σου ψεύτηκα πάλι χαρούμενος. Ναι. Θα φωνάζετε. Τώρα στεναχωρεθήκατε που τα βάλε. Για συνέχισε. Τι συνέχισε. Τα μούτρα σου τα βλέπεις πώς είναι. Τα μούτρα τα δικά σου τα βλέπεις. Τα μούτρα τα δικά μου κάθε μέρα τα ίδια. Αντί είναι. Να πάρει φόρα και να πηδήξει από το πρώτο γιατί όροφο που είμαστε. Γιατί ξεφτυλίστηκε πανελλαδικό. Γιατί ξεφτυλίστηκε. Που έλεγε ποιο Καρυπίδης. Ναι. Δεν αβάλει, δεν κάνει. Όλη η Ελλάδα εσύ δεν πήγε. Εσύ τι έλεγε. Και εγώ. Εσύ τι έλεγε. Και χρεώνει τώρα εμένα. Όχι, δεν χρεώνω εσένα. Και χρεώνει και λε τα μούτρα σου. Χρεώνω τα μούτρα σα. Ξεφτυλίστηκε. Εγώ είχα. Διασύρθηκε, ρε, έγινε τρόπα. Ξεκούποτη! Ναι. Έβγαλε το αντιαριανό σου μένο! Ναι, ναι, ναι. Έλεγε ποιο Καρυπίδης. Εσείς γιατί στεναχωρεθήκατε, ρε. Ρε, μιλάμε για τώρα για την μην αλλάζει. Εγώ είπα, ρε. Είπα, εσύ απέδειξε. Είπα, απέδειξε ότι, εσύ απέδειξε ότι εγώ στεναχωρέθηκα. 100%. Βλέπω τα μούτρα. Απέδειξε το. Καταρχήν, εγώ δημοσίω, ενώ έχω πει και τι ομάδα δεν ήξερε. Δεν είμαι ρόμπασα και σένα. Εντάξει, είπα, εύχομαι και προσεύχομαι ο Άρης να ανέβει Σούπερ Λίγκα. Στην προσευχή σου το έβαλες αυτό. Είπα, εύχομαι και προσεύχομαι. Ψεύτη. Εγώ δεν τρέπομαι να πω τι ομάδα είμαι. Γιατί εγώ είπα ότι είναι συμφέρον μου η Θεσσαλονίκη να είναι δυνατή. Τώρα που πήρε ο Κάλλας και την Καλαμαριά, να ανέβει και ο Απόλλων Καλαμαριάς, να έχουμε μεγαλύτερο suspense και καλύτερα πράγματα για τη δουλειά μας. Suspense, εσύ. Φυσικά. Μάλιστα. Δεν συμφέρει στη δουλειά μας. Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Αυτονόητο. 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 Για να είναι αυτογνώητο. Δηλαδή ξεφτιλίζεσαι και βάζει τώρα σύμφωνα, φωνήεντα, προσπαθεί. Ενώ διασύρθηκε και δεν έπρεπε να πει παιδιά, είμαι ρόμπα, ξεκούμποτη για άλλη μια φορά. Όπω έλεγε, ο Ιβάν δεν πρόκειται να πληρώσει τα χρέη. Άκουσε, δεν τα πληρώνει. Όπω έλεγε. Δεν τα δάνειο έδωσε, κόκκινο. Καλά, όπω έλεγε, ο Καρυπίδης δεν έβαλε τα λεφτά, άσχετα αν πήρε δανεικά. Βγαίνει τώρα και αντί να πει. Τώρα ψάχνετε παιδιά, να ξεφτιλίστηκα. Ψάχνετε να βγει. Να πει. Χρεώνει του υπόλοιπου. Ναι, σα χρεώνω. Ναι. Χρεώνει όλου. Εσύ που έγινε ρόμπα ξεκούμπο. Βρε, εγώ να γίνω ρόμπα ξεκούμπο. Ξεφτιλίστηκε κανονικά. Χρεώνει του υπόλοιπου. Όχι, βρε, εντάξει, εγώ ξεφτιλίστηκα από δημοσιογραφικά βεβαίω. Τη κατοψυχιά σου θέλω να βγάλω προ τα έξω. Εσύ βγάλε την κακή μου ενημέρωση. Εσύ προσπάθησε να πείσει. Τι να πείσω, ρε. Και το λε. Δεν πείθει κανένα. Ξενύχθησε το βράδυ 3 η ώρα, λέει. Σιγά το ξενύχτη. Είχε αφήνει. Και ξύπνησε η ώρα 8 και έβλεπε τον Brexit και θορυβήθηκε ο καημένο. Δεν λέγεται Brexit, λέγεται Brexit. Τα Brexit, ξέρω εγώ. Ή αλλιώ φοβήθηκε τα επόμενα 7 χρόνια που θα ζήσει, 10-20 πόσα θα ζήσει, φοβήθηκε και το τι θα πάθει. Αν φοβόμουν. Τι να φοβηθεί, ρε. Φοβάμαι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αυτά δεν τα φοβάμαι. Φοβήθηκε τώρα εσύ, στεναχωρέθηκε. Φοβάμαι πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν φοβήθηκε πόσα χρόνια σου μένουν και μου μένουν. Ναι, τι θα πάθει πια άμα οι Άγγλοι μπουν και βγούνε.
Ενώ εδώ πέρα έχει καεί το σύμπαν, έχει καεί η Ελλάδα. Δεν μου λες, λέμε, επενδυτικά. Λέμε τους και Άγγλους. Και είστε μέσα, λέμε μέσα τους στην καλή χαρά. Ποιες Άγγλους δεν λέτε, βρε, λέμε τους Άγγλους. Τι? Ότι είναι γκέι, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Τα λέμε. Είπα εγώ για τους γκέι. Το λέμε, ρε φίλε, εμείς οι Έλληνες. Εσείς οι Έλληνες. Οι Άγγλοι, ξέρεις ότι αν το Λονδίνο, αν γεννούσαν οι αδερφές στο Λονδίνο, θα ήταν η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου και διάφορα τέτοια. Έτσι το λέμε ή δεν το λέμε. Εσείς οι άντρες. Το λέμε, ρε φίλε, από κακοήθεια, από ό,τι θες. Από κακοψυχία, πες το πώς θέλεις. Μάλιστα, δεν είναι. Λοιπόν, εγώ βλέπω. Τι? Βλέπω. Βλέπεις. Ότι οι άνθρωποι αυτοί ψηφίσαν ότι θα βγούνε. Ναι. Και ό,τι είχαμε πει, ότι αν τυχόν να βγούνε θα παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Είχε τα γκάτς. Είχε τον ανδρισμό, ναι. Είχε την πολιτική ευθυξία να βγει, ναι. Και να παραιτηθεί. Έτσι. Σεβάστηκε μάλλον. Ο κόσμ... Εδώ. Ναι. Ψήφισε ο κόσμος όχι. Ναι. Το έκανε ναι. Ναι. Βρίζει αυτόν που το έκανε το όχι ναι. Αλλά πήγε και τον ψήφισε να ξαναγίνει κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα με ποιον να τα βάλω. Με τον εαυτό σου. Εννοείται. Με μένα, με σένα. Και λέω τι κάθομαι. Και λέω τελικά, μάλλον λέω βλακίες. Ζηλεύεις τους γιατί Άγγλους, δεν ακούει κανείς. Δεν μου λες. Όχι. Χρωστάνει οι Άγγλοι. Στάγμα. Όχι, εννοείται. Χρωστάει. Μισό, κάτσε. Μάντολο, πλανήτη. Ένα λεπτό. Έχει ανάγκη ο Άγγλος αν είναι στην Ένωση ή όχι. Έχει ανάγκη. Έχει υποχρέωση. Χρωστάει. Θα σου πω. Πού να χρωστάει. Θα σου πω. Για πες μου. Λοιπόν, τρία είναι τα νομίσματα. Άλλο σε ρωτάω. Το απαντάω. Ναι. Το ευρώ. Ναι. Το δολάριο. Το δολάριο και το ρούβλι. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαφνικά ο Άγγλος αποφάσισε να γίνει. Επειδή ο Άγγλος με τον Αμερικάνο είναι μαμά και κόρη. Ναι. Θα τη βρει την άκρη. Ναι. Κάτι θα γίνει στην πορεία. Οπότε. Η Μέρκελ πριν από καμιά ώρα, δύο. Τι είπε. Βγήκε και είπε το εξής. Δυσάρεστες οι εξελίξεις και τα λοιπά. Ναι. Αυτό λέει θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα. Ναι, ναι. Στους λαούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ότι. Ότι πλέον μια χώρα. Ναι. Στις ανάγκες και απαιτήσεις που έχουν καιροί. Ναι. Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της. Ποια είναι αυτή. Σου λέει άλλος, σαν άλλο Χίτλερ. Ότι δηλαδή, κοίταξε να δεις. Μην κάνεις καμιά μαγιά τώρα γιατί. Ξαφνικά τώρα είπε, υπάρχουν. Δεν κατάλαβα. Ότι η Αγγλία δεν μπορεί να σταθεί μόνη της. Αυτό είπε. Άντε πάμε. Πάλι ξανά μάνα. Ξανά πες το γιατί δεν το κατάλαβα. Η Μέρκελ είπε. Πριν από μία ώρα. Ότι. Δύο. Πόσο ώρα... δεν με νοιάζει ώρα, τι είπε. Ότι να έχουν υπόψη τους οι λαοί των χωρών. Εμείς δηλαδή. Ναι. Όλων των χωρών. Ναι. Η Λεπέν ζητάει να γίνει δημοψήφισμα. Η Φιλανδία θέλει δημοψήφισμα. Λέγε παιδί. Όλοι. Ό,τι τι. Εμάς μας έχουν πιόνια. Λέει. Να ξέρετε ότι με τις απαιτήσεις που υπάρχουν αυτούς τους καιρούς, μια χώρα δεν μπορεί να σταθεί μόνη της. Άρα είπε για την Αγγλία. Όχι, ρε φίλε. Για αυτούς λέει. Έφυγε η Αγγλία. Ναι. Και σου λέει τώρα, αν φύγει οποιαδήποτε άλλη χώρα, πλέον διαταράσσεται, πάει για ολική διάλυση η Ένωση. Ναι, και τι. Κατάλαβες. Ναι, και προσπαθεί να συγκρατήσει, ναι. Τους ασκούς του αιώλου, οι οποίοι. Τους ανέμους που έχει σπείρει η Αγγλία. Τι έκανε η Αγγλία τώρα. Αν η Αγγλία πάει καλά, πάει καλά η Αγγλία. Δεν πάθει κάτι, σαν τι να πάθει. Ρε, τι να πάει, ξέρεις, σημαίνει όλη αυτή η καταστροφή που έχει γίνει στο χρηματιστήριο παγκοσμίως. Πάρε έναν οικονομολόγο και άλλο σε ρωτάω. Εμείς δεν είμαστε οικονομολόγοι. Μπορεί να φύγει η Αγγλία και να τα πάει μια χαρά. Και να βγουν οι Ελληναράδες, οι οποίοι δεν, τον Άγγλο δεν το φτάνουν ούτε στο νύχι του, και να πούνε: ορίστε, ρε, έφυγε η Αγγλία και τι έπαθε. Εμείς γιατί να μην είμαστε μέσα. Και να πούν και άλλες χώρες οι οποίες είναι πιο σωστές απέναντι στα οικονομικά από ό,τι είμαστε εμείς. Αυτό φοβάται η Μέρκελ. Παρακάτω. Δεν μας ενδιαφέρει η Μέρκελ. Έβαλε ο Καρυπίδης το 1200. Έλα ρε κόκκινε τώρα. Ξέρεις τι θα σε πούνε. Έβαλε ο Καρυπίδης το 1200, ναι. Και μου λέτε για την ΕΠΟ και μου λέτε για τη Μέρκελ. Παλιοκοτάρες. Όταν ξεκίνησα. Θα πούνε οι Αριανοί. Όταν ξεκίνησα, είπα η πρώτη είδηση αυτό το πράγμα. Στο Μπούζος να το πεις. Γιατί αυτός δεν είχε το κουράγιο να βγει να το πει. Είπε σένα. Εσύ είχε κουράγιο να πεις ότι είσαι. Εγώ έχω κουράγιο. Ότι είσαι ξεφτυλισμένο. Εγώ κόκκινε έκανε πόλεμο. Εγώ κόκκινε πόλεμο δεν κάνω σε κανέναν. Μεταφέρω τις ειδήσεις της αγοράς. Λοιπόν. Γιατί οι υπόλοιποι δεν κάνουν. Και θα σου πω την αλήθεια. Ναι. Όταν οι ίδιοι Αριανοί πέραν τηλέφωνο το Λάσκαρ και τον παρακαλούσαν να βάλει. Γιατί κανένας δεν πίστευε ούτε από την οικογένεια του Άρη ότι θα βρει ένα 200 ο Καρυπίδης. Ας πούμε ότι ξεφτυλιστήκαμε όλοι. Το συνέστημα με ενδιαφέρει. Ας εγώ είμαι κακός δημοσιογράφος. Εγώ είμαι κακός δημοσιογράφος. Είμαι κακός δημοσιογράφος. Ο χειρότερος δημοσιογράφος στην Ελλάδα είμαι εγώ. Αφού δεν είμαι και δημοσιογράφος. Έγινες ταπεινός.
Βρε, σου λέω ότι είμαι ο χειρότερος. Τη κατοψυχιά σου. Δεν είσαι χειρότερος. Τη κατοψυχιά σου θέλω να αναδείξω. Πολύ ωραία έκφραση. Πώς το πες? Πολύ ωραία. Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ, γουρούνι. Ό,τι, σε πείραξε. Ό,τι και να κάνει. Γουρούνι. Ό,τι και να κάνει. Πες το ρε κόκκινε, στεναχωρεθήκαμε. Ό,τι και που να... έβαλε το ένα 200 Καρυπίδη και μιλάμε για τη Μέρκελ, μιλάμε για το δημοψήφισμα και μιλάμε για τον Κυρτζίκη. Έλα, πες το. Δεν μου λε. Πες το, μωρέ. Δηλαδή, θε να κάνει τώρα τον Αριανό. Δεν κάνω καθόλου τον Αριανό. Να πανηγυρίζει δεν κάνω καθόλου για το αυτονόητο. Πώς το πες? Για το αυτονόητο. Κοίταξε, ο Άρης ήταν σε μια και είναι ακόμα σε μια καμπή ή να γίνει να πρωταγωνιστήσει ή να γίνει εθνικός. Αυτό το για ένα το 200... αυτονόητο. Ο Άρης όχι, είναι δεν αυτονόητο. Δεν ήταν το αυτονόητο. Εσείς περιμένετε να μην μπει για να πανηγυρίσει, να δώσει την είδηση. Ποιος? Όλοι οι οποίοι είστε εναντίον. Ο πρώτος ο οποίος έδινε αρνητικές ειδήσεις και δίνεις πάντα. Ναι, είμαι εσύ. Εγώ. Και τώρα τι μου το φοράς και στους άλλους. Δεν τρέπεσαι λίγο? Όχι. Σου λέω πώς αντιμετωπίζετε. Η είδηση ότι τα έβαλε. Μα δεν πήγε. Κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Πού τα είδε, ρε φίλε? Τα είδα εγώ, τα είδα. Τα μούτρα σα. Είσαι τυχερός που δεν πιάνει μικρόφωνο ο πολίτης. Πολίτη, έλα μέσα, ρε. Έλα μέσα. Είσαι, όχι. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Ρε. Έλα μέσα. Έλα. Όχι, έλα. Δεν θα έρθει. Έλα μέσα. Γιατί είναι αρσενικό, δεν είναι. Αρσενικό θα ήταν να πει τα μούτρα που είδε. Αλλά δεν τα λέει. Όχι, για τα δικά μου τα μούτρα. Τα μούτρα. Έλα εδώ και πε για τα μούτρα μου, ρε πολίτη. Όχι. Επειδή θα έρθει τώρα μέσα, έλα, έλα. Γιατί θα το μνησφυτέψω εδώ. Έλα εδώ. Στεναχωρέθηκε, ρε κόκκινε και μα κάνει τον ξάγρυπνο να πούμε. Ξέρεις ότι θα πάει στα τάρτα. Έλα λίγο. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα λίγο. Ναι. Όχι, έλα γιατί κοίταξε. Υπάρχουν όρια. Τι όρια υπάρχουν? Υπάρχουν όρια. Τα μούτρα σου. Στην ξεφτύλα του. Ρε, ποια ξεφτύλα? Υπάρχουν όρια στην ξεφτύλα του. Ρε, δεν τολμήσατε να πείτε την είδηση, ρε. Με λέτε για την έπο. Την έδωσα. Ρε, ποια έδωσα? Πήγε να με βγάλεις λάθος για τα λεφτά. Δεν ήξερες. Α, για κόσα πόσα απαιτείτε. Δεν ξέρεις πόσα έβαλε. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη? Ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν είναι δικό μου. Τι συγγνώμη, ρε. Είπα συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Δόξα τω Θεώ, μιλάω κανονικά τώρα. Δόξα τω Θεώ, μωρέ, συγγνώμη. Λοιπόν, από τη στιγμή που το ρεπορτάζ δεν είναι δικό μου. Μάλιστα. Από τη στιγμή που η είδηση δεν είναι δική μου. Εντάξει. Μου μεταφέρεται. Στο μετέφερε. Και μου κάνει μια ερώτηση την οποία δεν τη γνωρίζω. Γιατί δεν το πει και τον πέζε. Ρώτα τον ίδιο. Δεν το ξέρε. Λοιπόν. Έχει κουράγιο. Μου κάνει ελάχιστα κουράγιο να το πει. Γιατί να μην έχει κουράγιο να το πει. Αφού το είπα. Τα μούτρα σας τα είδατε, ρε. Δεν πάμε καλά. Άσε με λίγο να εκφραστώ, ρε κόκκινε. Δεν άσε. Ναι, εγώ σου πάρα μην εκφραστεί. Με μπερδεύει σε κάτι το οποίο... που είπες 300, το δέχομαι εγώ. Εγώ δεν είπα 300. Εγώ δεν πίστευα. Είχα την πληροφορία ότι δεν έχει ένα 200. Και ότι θα βάλει 300 μόνο. Δύο μηνύματα σου διαβάζω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τα μούτρα σας τα είδατε ξανά. Δύο μηνύματα. Διάβαστα. Εγώ δουλεύω στο σούπερ μάρκετ Καρυπίδη και φοβάμαι να μείνω χωρίς δουλειά. Είμαι σε επίσκεψη και θέλω να δω τι θα γίνει με εμάς. Παζιώνης Νικόλας. Και ονοματεπώνυμο. Αν λέει ψέματα, ζητάω συγγνώμη. Αναλαμβάνω και την ευθύνη αυτού που διαβάζω. Τι επίσκεψη? Τι? Αναλαμβάνω γιατί μπορεί να είναι μηνύσιμο το μήνυμα. Μπορεί να είναι κάποιο ο οποίο. Τι έχει αυτό, τι πρόβλημα έχει? Ό,τι τι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι απλήρωτο. Μπορεί οτιδήποτε. Ας πάει στην Ανταρσία να τον πληρώσω. Ο Καρυπίδης λέει έβαλε τα λεφτά στον Άρη και 1300 οικογένειες που δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ του είναι απλήρωτες 6 μήνες και ζούμε δανεικά. Ωραία πράγματα. Και εσείς το πνίγετε, λέει ο Στράτος. Ναι, ρε Στράτο, εμείς ρεπορτάζ για το Μαρινόπουλο θες να κάνουμε δηλαδή. Δεν το καταλάβαμε δηλαδή. Τι θες να κάνουμε δηλαδή? Πάτε εκεί έξω από το Χαριλάο και πες τώρα 200 δώστε σε εμάς. Τι να σε κάνω? Τι να σε κάνω? Εγώ διαφτιάχνω τους νόμους, τους στοχευτικούς. Εσείς έχετε αριστερή κυβέρνηση, η οποία υποτίθεται είναι με το λαό και με την εργατιά. Μια και έχετε το Τσίπρα που είναι αριστερός, τραβήξτε εκεί πέρα στον Κοντονή και στους άλλους τους κομμουνιστές. Να. Τι να σε κάνω εγώ? Δεξιά θέλατε να φύγει. Γνωστός Αριανός. Λέγε, τι. Γνωστός Αριανός. Τι λέει, ποιο, και φανατικός. Όχι, δεν είναι όνομα. Τι γνωστός Αριανός? Ο 779. Τι είναι ο 779? Γνωστός Αριανός, φανατικός. Ό,τι λες που είναι κόντρα σε αυτό το οποίο γνωρίζει ή διαφωνεί, απαντάει πάντα με μήνυμα, με ευπρέπεια. Ναι. Φαλακρέ. Και γι' αυτό και λέω. Μπήκε το 1,2 από τον Καρυπίδη. Ψάξε δικαιολογίες για τη βραδινή σου εκπομπή. Ναι, ναι. Άλλαξε μυαλά αν θες να σε ακούν Αριανοί. Εκτός του σκηνοθέτη από Αθήνα. Ναι. Ο 779. Εγώ. Γιατί τη λύσεις να διώξεις? Σε μένα γιατί τη λέει? Αφού εγώ είμαι ο βρωμόψυχος, ό,τι θες. Εγώ έχω δώσει κακή είδηση. Ρε φίλε, εσύ όποτε... είσαι κατόψυχος. Καλά, αυτό όποτε είναι. Έχω κάτι. Και εμένα ο 779 με απαντάει και είναι ωραίο. 150 μηνύματα να μου έρθουν τέτσι και σκληρά θα τα διαβάσω. Εσύ κολώνεις να τα διαβάζεις. Γιατί φοβάσαι την κριτική. Και κλείνεις τον Κοσμάκη. Εμένα να βγουν 5.000 Αριανοί και να μου πούνε 1.000. Εσύ κλείνεις τον Κοσμάκη. Καραγκιόζη. Το πόσο κόσμο έχει κόψει και το πόσο όρομπα έχει γίνει σήμερα δεν περιγράφεται. Καραγκιόζη. Όχι, αφού δεν ψήφισε η ΕΠΟΝΤΙΟΝ, τώρα χοντρό θα ζητάει τα 150.000 πίσω. Ναι. Κατακαημένη γριά πόντια, λέει σιγά μην έβαλε φράγκα ο Παλέτας στο ρούλι. 120 είπα οξύς. Ο Παλετάς. Δεν το πιστεύει. Χαλάστηκε ο Παόξης. Θα πάει σήμερα στην πρώτη ο Παόξης. Ναι. Θα δει τρεις παίκτες στους οποίους θα τους κάνουν θεούς. Μαγνήτης ο Τζάλμα. Ο προχωρημένος Παόξης, ναι, πρέπει, ναι, να χαίρεται. Ναι, μαγνήτης ο Τζάλμα. Ναι.
που είναι μια τρίχα από τα αυτά του Μαχ που θα τον πουλήσουν και έχει δει τον 200 του Καρυπίδη. Με τι μούτρα θα πάει στην Τούμπα σήμερα. Λέγε ρε κόκκινα. Μήπως να βγάλει την εκπομπή της διαφημίσης στο κάγκελο. Καλά ρε κόκκινα, δεν παίρνεις κανένα τρεις μήνες άδεια να ξεκουραστείς λιγάκι. Παίρνουμε τα δράπια του Καρυπίδη. Αριανός 705. Και όπως βλέπεις, σου λέει: δεν δε γουστάρω να σε ακούσω και το λέει ευθέως. Πες λίγο τι πίνεις στον κόσμο πριν συνεχίσουμε. Τι να πίνω, ρε κόκκινε. Με σένα εδώ πέρα, άμα δεν πιω δύο κουταλιές, καλό ή βιτάλ, δεν τη βγάζω. Δύο κουταλιές, τη μία την έκανες δύο. Δύο την έκανες. Σου ζήτησα να αυξήσει τη δόση. Όχι, εγώ την άφησα τη δόση. Μόνο. Με τέτοιο γουρούνι δίπλα. Είσαι εξαρτημένος. Καθόλου εξαρτημένος. Γορίλα με έχεις πει. Ούτε εξαρτημένος. Γουρούνι με έχεις πει. Όλο το ζωικό βασίλειο έχεις πιάσει. Έτσι. Συνέχισε. Γιατί πίνεις καλό ή βιτάλ. Για να αντέξω τη μέρα, ρε κόκκινε. Δεν κάθομαι εγώ σε δύο ώρες μέσα και μετά πάω σπίτι να κοιμηθώ και να δω την Αγγλία το δημοψήφισμα. Τρέχω όλη μέρα και θέλω καλό Εβιτάλ. Όχι, ρε φίλε, εμείς καθόμαστε. Δεν λέω για σένα. Δεν κάθεσαι. Λοιπόν, καλό Εβιτάλ. 23, 12, 200, 500. Εσύ και να πιεις και να φας και ουίσκι να πιεις, θα κοιμηθείς, θα είσαι φράπα την άλλη μέρα. Εγώ φουκαράς και τα κατημάτια. Σαν βρικόλακα είμαι. Σαν του Χρήστου Πάρλα του ηθοποιού. Από 34. Μάρκερ, ίδιος ο ίδιος εξωγήινος. Από φωτεινό δάκτυλο. Από 55 ευρώ 34,90. Αν σου χωθώ εγώ σε χορηγό, μην με πει με διακόπτη. Εγώ λέω το χορηγό. Εσύ το έχεις κάνει ένα εκατομμύριο φορές. Εγώ το έκανα μία και έχεις το θράσος και, θράσος και μου τη λες. Ναι. Μου χώθηκε σε ένα εκατομμύριο φορές. Μία φορά. Ζήλεψες το είπα. Πάλι, επειδή είπα ο καλά ο Βιτάλ να το λέω Ραπτόπουλο. Καθόλου. Δεν ζήλεψες καθόλου. Γιατί να ζηλέψω. Σου λες γιατί να τον πει αυτό και όχι εγώ. Ρε φίλε. Έχεις κάτι τέτοια κολλήματα. Ανούσια. Από τα δικά σου. Δικά μου δεν γίνονται. Μες. Γρηγόρη, χάνεις τον χρόνο σου προσπαθώντας να συνετίσεις το διπλανό σου. Είναι εγωιστής και ήταν εκτός σε αυτού. Έφταιγε εσύ, ο Μπούζος, όλη η Θεσσαλονίκη τώρα πανηγύριζει. Άρε, κολοτούμπαρα, κι άλλους. Σου απαντάει. Διάβασε όλα τα μηνύματα. Όλα. Μην κρατήσεις τίποτα. Θα διαβάσει και για σένα. Καλά, πριν δεν. Δεν του λες, θα έρθω από το σπίτι σου απ' έξω και να σε κοπανίσω. Δεν διαβάζω το μήνυμα. Έξω από το σπίτι, γιατί θα πω. Μέσω σπίτι θα πω. Ναι. Χτες το απόγευμα, όχι φίλε Αλέξη, ήταν οι αποδόσεις. 1,28 και 3,75. 1,28 η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 3,75 η μη. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε ότι αυτό γινότανε για να οθήσουν τον κόσμο να ψηφίσει την παραμονή. Τι να σου πω. Μπορεί. Κόκκινα, άμα σου πάρουν μπροστά το Google και τον υπολογιστή, δεν ξέρει να πει τίποτα, λέει. Άσε τον εξωγείο να μιλήσει για μπάλα, λέει. Μην κόβει χειροφρενάκι. Ευχαριστώ. Μάκη Καρά. Γιατί δεν τον βρει τον άνθρωπο. Εγώ δεν είπα τίποτα σε αυτού που λένε για μένα. Τι? Ρε εσύ, καταρχήν να σου πω κάτι. Θα πουλήσεις μαγιά σε κανένα καρατερίστα εδώ, θα έρθει να μας κάνει κόσκινο στο ξύλο. Μην τα κάνεις τις μαγιές. Αυτό, στο... να λέει. Ναι. Αυτό είναι fake προφίλ. Ναι. Τι fake. Μάθει τι σημαίνει. Μάλιστα. Τι λέει. Στέλνει και από εκεί και πέρα και αναγράφει. Να είναι ένας ακόμα. Καλά κάνει. Λοιπόν, τώρα που έγινε Brexit, ο Μπέιλ Ισραήλ θα κάνει, λέει Βαγγέλης από Γιάννα. Ποιοι τι θα κάνουν, παιδιά. Ερωτήματα. Δεν είμαστε καταρχήν οικονομολόγοι να σας απαντήσουμε. Άλλα είναι τα προβλήματα με τους παίκτες, κολλήστε. Ναι, ρε, με τους παίκτες. Γιατί ο Βέλιος θα είχε πρόβλημα. Θα σου πω, Νίκο. Αλλά ο Βέλιος τη Δευτέρα θα πάει να υπογράψει Νίκο, θα σου κανονικά όπως οι άλλοι παίκτες. Νίκο, θα σου πω ποιες είναι οι επιπτώσεις. Ναι, στους παίκτες δεν έχει. Οι επιπτώσεις είναι ότι το χρέος Ελλάδας θα αυξηθεί, η δόση Ελλάδος από τη στιγμή που βγαίνει η Αγγλία. Σε εμάς θα πέσει. Στους άλλους θα πέσει, δηλαδή. Σε εμάς πέφτει το βάρος. Γιατί ρε, σε εμάς πληρώνουμε. Γιατί εμείς τι. Ραπ έμαθες για το μακελό στην Κύπρο. Επιρρογνώμονες είπαν πως αν τα θύματα φορούσαν δερμάτινο θα είχαν σωθεί. Τώρα αυτό είναι αστείο. Τι έγινε στην Κύπρο. Τώρα το ακούω. Ραπ δεν σε πάει φέτος. Δεύτερη φορά γίνεσαι ρόμπα ξεκούμποτη. Φέτος μία με τον Πάο για τα 10 χαρτιά και μία φορά με τον Άρη από χθες. Το μόνο που λες είναι ότι δεν θα έβαζε ο Καρυπίδης τα λεφτά. Ρίξε τα πάνω στον κόκκινο. Τώρα είναι αυτός. Στεναχωρημένος, πιο πολύ από όλους λέει εκεί μέσα είσαι εσύ. Καλή συνέχεια. Κι άλλος που σου τη λέει. Κι άλλος. Θα τα διαβάσει όλα τα μηνύματα κόκκινα. Ορίστε. Όλα. Ο Αλέξης λέει. Α. Ο Αλέξης λέει. Ένα 10 λέει η έδινη παραμονή και ένα 7 και 7 η αποχώρηση. Οκ. Okay. Να σε καλά. Το έπαιξες εσύ. Όχι, δεν παίζω. Εάν το έπαιζες, τι θα το έπαιζες. Αν το έπαιζες. Εγώ πίστευα να σου πω ότι θα παραμείνουν. Δεν παίζω τέτοια πράγματα. Φίλε, αυτό είναι αδιανόητο. Δεν παίζει τέτοια πράγματα. Αδιανόητο είναι να παίξει τέτοια πράγματα. Γιατί? Τι έγινε, κύριε Στρούλα, ρε, κύριε Στρούλα, γυναικούλα. Κάποτε ενδιαφέρονσουν για τον μεροκαματιάρδε. Τώρα δεν ξέρει τι να πει στου απλήρωτου εργαζόμενου. Σε σένα το λέει. Του Καρυπίδη του εργαζόμενου. Δεν υπάρχει του Καρυπίδη. Οποιασδήποτε επιχείρηση. Ναι, ναι, τι. Λέει. Αριστερά δεν ψηφίσατε.
Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αριστερά δεν ψηφίσατε, αριστερή κυβέρνηση δεν έχει. Ας τον πιάσει τον Καρυπίδη και ας τον στείλει στα κάτεργα. Χορηγός, χορηγός. Και πάμε στο διάλειμμα. Είναι σημαντικό να έχεις σπουδαίους συμπαίκτες και η ΣΥΤΑ σας φέρνει τον καλύτερο με τη ΣΥΤΑ καρτοκινητή. Απολαμβάνοντας το Euro, λοιπόν, απολαμβάνουμε και την απόλυτη οικονομία και ελευθερία με κάρτα ανανέωση 5 ευρώ από παντού και έλεγχο του υπολείπου με την εφαρμογή MySita Mobile. Κάντε κοντρόλ στην επικοινωνία σας και ενημερωθείτε τώρα στο 13877 ή στο sita.gr. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον ανοίγουμε γραμμές στο 2310-90-90-90. Να βγουν οι παοξίδες να μας πούνε αν χαρήκανε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54-340. Λυπημένοι. Να πω ότι η δεύτερη είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις από ένα καθρέφτη μέχρι η μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ, τηλεφωνώντας τώρα στο 18-133 ή πηγαίνοντας εκεί κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου. Δεν πρέπει να νιώσουμε. Τρεις διαγωνισμοί σε εξέλιξη, παρακαλώ. Τρεις διαγωνισμοί σε εξέλιξη. Άλφα μη ένα κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμος στο 54-344 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να δουν μαζί μας την avant premiere της ταινίας του Steven Spielberg, ο μεγάλος φιλικός γίγαντας. 10 διπλές προσκλήσεις θα δώσω, παρακαλώ. Φιλικός. Μεγάλος φιλικός. Φιλικός. Φιλικός γράφεται με ήττα και όχι γιώτα. Εντάξει. Λοιπόν, λίγες συμμετοχές έχω μέχρι τώρα. Για το σινεμά. Οπότε, περιμένω τους 7 οι οποίοι θα στείλουν μήνυμα από τώρα. Τους 7 πρώτους δεν έγινε η κλήρωση. Σας το λέω γιατί δεν θέλω να χρεώνεστε. Οι 7 πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα, άντρες ή γυναίκες. Άλφα μη ένα κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Παίρνετε αυτόματα πρόσκληση, διπλή πρόσκληση για το Πλατεία Οντεών για την ταινία. Το λέω για να μην έχετε άγχος αν θα κερδίσετε. Το παρακολουθώ κιόλας. Άλφα μη ένα κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Άλφα μη δύο κενό. MLS. Άλφα μη δύο γιούρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Σκάσε και μην ξεφωνίζεις. Λοιπόν, για την MLS Super Smart TV, την οποία θα δώσουμε. Άλφα μη τρία κενό. Κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πάμε στον κόσμο. Τρεις βλέπω, άλλους τρεις περιμένω. Ναι, μπράβο, μέχρι να έρθουν οι άλλοι τρεις. Παιδιά, αν δεν πληρώνει το Μαρινόπουλο τους υπαλλήλους ο Καρυπίδης, εμείς δεν είμαστε γκόμενα του Καρυπίδη. Εντάξει, το ότι έβαλε λεφτά στον Άρη έκανε μια καλή πράξη για το ποδοσφαιρικό κομμάτι σαν παράγοντας. Αν σαν εργοδότης δεν είναι σωστός, εγώ δεν έχω θέμα, ούτε καμιά ευθύνη. Ούτε είμαι κομμουνιστής να τρέχω και να λέω, ξέρω εγώ, επίσης κτλ. Έχουμε αριστερά. Σήμερα η αριστερά θα πρέπει τον εργάτη να τον προσέξει. Τι περιμένει τώρα από τον Κόκκινο και τον Ραπτόπουλο να πάει έξω από τον Καρυπίδη για να τον πει πλήρως στους εργάτες. Μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Με ποιο τρόπο. Ραπτόπουλε, ξεφτυλίσκες, ξεφτυλορεζίλο. Έχετε αναγάγει σε μείζον θέμα το ότι έβαλε άλλο το εξωφρενικό ποσό του 1,2 εκατομμύρια ευρώ στους ανύπαρκτους. Ανύπαρκτη, Τι έγινε, νεόπλητε. Καράφλα λέει, έχουμε μια λύπη υπαοξίδες, άλλο πράγμα μιλάμε. Γελάει ο κόσμος. Κόκκινο να ακούσει την net το σημερινό ραδιοφωνικό πόσο υποξιωτικά η Μπακογιάννη. Κυρία Μητσοτάκη, αναφέρεται στα δημοψηφίσματα στην Ελλάδα. Άδικο έχει. Που δεν την κουστάρω. Άδικο έχει. Ράπλε από αυτού πήρε ο ΠΑΟΚ, είναι σαν πια κρέατα. Όλοι ήρθαν σαν ελεύθεροι. Θείο βάνια αυγά με πορδές δεν βάφονται. Αν θέλει να κάνει ομάδα, δώσει 30-40 εκατομμύρια. Αλλιώς καληνύχτα, πάλι γάβρο θα έχουμε. Και ανά 10 χρόνια μια ΑΕΚ, μια Παναθηναϊκό και μια ΠΑΟΚ. Λοιπόν, 6. Και όποιο αντέξει, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε Νικό. Τι κάνετε? Υπομονή. Τα μούτρα κάτω, τα μούτρα κάτω είναι. Κοίτα να δεις, σήμερα αυτό που λέει αδικεί στον Γρηγόρη, έτσι, τουλάχιστον αυτά τα δύο τελευταία χρόνια που τον ακούω. Άσε τον κολλήσω λίγο. Άκουσε με λίγο. Τα δύο τελευταία χρόνια που τον ακούω, μου την δώσει την εντύπωση ότι λίγο επάθεια μπορεί να έχει με τον Ολυμπιακό με καμία άλλη ομάδα. Λίγο. Εντάξει, έχεις λόγους. Τώρα σαν Ηρακλειδέας, σαν... Όχι, όχι, επαθή δεν μπορεί να το καταγράφει. Σε αυτή τη δουλειά. Εμπάθεια με το Μαρινάκι μπορείς να με χρεώσεις, με τον Ολυμπιακό όχι. Συμφωνώ. Με τον Τίγρη μπορείς να με πεις εμπαθή. Με την ΑΕΚ όχι.
Okay. Τώρα εγώ θέλω επιγραμματικά να αναφερθώ σε κάτι και μετά να πάμε στο δικά μας. Ρε Έλληνα. Ρε Συρίο. Ρε Μυαλωμένε. Από τον Ιανουάριο του 2015 κατάφερε να ψηφίσεις 3 φορές τον ίδιο άνθρωπο, ενώ σου είχε πει ότι θα τα σκίσει όλα και δεν έσκησε τίποτα. Έσκησε. Του έδωσες ένα τρελό όχι. Το έκανε ναι. Σου έκανε εκλογές με κλειστές τράπεζες και τον έβγαλε πάλι. Τι θέλεις τώρα ρε. Αυτόν τον Άγγλο ρε και κοίτα το δικό σου σπίτι που καίγεται και όλοι θα λένε που βγάζει καπνό ρε Έλληνα. Δίπλα ρε, είναι... Λεβέτη. Νίκο, Νίκο. Έλα. Συμπάθαμε. Δίπλα είναι το σπίτι του Άγγλου που πήραμε, πήρε φωτιά. Δεν θέλει πολύ να πάρει και το δικό μας. Εμείς έχουμε καεί όλος καιρός, έχουμε γίνει στάκι και δεν το έχουμε καταλάβει γρηγοράκι. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Αυτό λέω και στο διπλανό μου, ο οποίος προς τιμήν του είναι σεμνός λίγο σήμερα. Γιατί σου λέει αυτός για να ξενυχτάει να το ψάχνει, γιατί σε εμάς τους λακαμάδες θα πέσει ο λογαριασμός. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή μέχρι τώρα, αν παρατήρησε, ήμουν πολύ χαλαρός, όχι ήσυχος, χαλαρός. Τώρα ανησυχώ. Όχι για μένα και για σένα. Εμείς τα ψωμιά μας, εγώ τουλάχιστον τα ψωμιά μου τα έφαγα. Για τα παιδιά μας. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, τα παιδιά είναι αμαρτία. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Αυτός ο Τίγρης τι κάνει, ρε, έχει κάνει καμιά μεταγραφή, γιατί διάβασα χθες πήρε ένα μπάργκα, λέει, τραυματοφύλακα σε το παλικάρι, και έναν άλλον Τρικόφσκι, πώς το λένε αυτόν, ένα στόπρε, ένα με μαλλιά έτσι. Ναι, ο Τρικόφσκι, κοίταξε να δεις, έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, αλλά έχει μια κατιούσα πορεία, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει. Γιατί θα έχει κατιούς απορία θα ρε, όταν σου σύγχρονε παιδιά, χωρίς λεφτά και το παλικάρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δώσει λεφτά, αυτό διαφέρει παίκτες ρε. Λοιπόν, θα το καλύτερο δεν το ξέρεις. Πάμε, κουβέντα στο πιάσαμε. Το συμβόλαιο που έχει υπογράψει. Κουβέντα πιάσαμε. Έβαλε και αυτοκίνητο. Ναι, πάμε, κουβέντα πιάσαμε, κόκκινε. Ενώ δεν οδηγεί. Για χαρά, κουβέντα πιάσαμε, κόκκινε. Λοιπόν. Έλα, 6 γραμμές ή να πας ένα τέταρτο τον ένα, καήκαν οι άλλοι. Καλημέρα. Έλα. Τι να σε πω. Τι άμε πεις, να πας γρήγορα, τι άμε πεις. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σου. Να δώσω λίγο δίκιο στον κύριο Κόκκινο σήμερα. Να το δώσεις. Το θέμα της ημέρας είναι το Brexit. Και όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Ναι, άμα τα βάζει ο Σαββίδης θα ήταν το Brexit. Ναι, καλά. Θα σου πω. 80 έβαλε ο Σαββίδης. Και. 80. Σε μεγάλη ομάδα τα έβαλε. Η άλλη είναι μικρή ομάδα. Το 1-200 είναι θέμα. Δεν λες αυτό. Οφείλεις, ξέρεις, είναι αντρικό προνόμιο να βγεις και να πεις ότι έκανα λάθος. Μέχρι και χθες το βράδυ μπορεί ο Κόκκινος να μην άκουσε την εκπομπή σου, εγώ την άκουσα. Γιατί ξέρεις ότι σε ακούω και σε δεν υπάρχει λάθος, πληροφορία υπάρχει, φίλε. Τη στιγμή που οι Αριανοί παρακαλάγαν τον Λάσκαρη να καλύψει τη διαφορά. Ωραία. Ούτε οι Αριανοί τον πιστεύανε. Ωραία. Μπορείς να βγεις σήμερα και να πεις, παιδιά, είχα λάθος πληροφορία. Και όχι ένα μετατοπίσιο. Όλη Θεσσαλονίκη για αυτή την πληροφορία, φίλε. Την είχα μόνο. Μέσα σε ένα ακούμε ρε αυτό. Τι να σου πω τώρα, δεν σου κάνω. Ακούμε, εσύ μας έδωσες τη λάθος πληροφορία. Δεν είναι κακό. Συμβαίνει. Αλλά δεν είναι κακό και να πεις ότι είχα λάθος πληροφορία. Και όχι να με έμφεσε τον Κόκκινο ότι είπε 200 και είπε 300 και είπε 200. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό. Όχι. Και... τον Κόκκινο τον είπα ότι ενώ μπήκαν τα λεφτά ήταν αμούδιασμα γενικά. Κατάλαβα. Δεν νομίζω ότι ο Κόκκινος έχει δώσει τέτοια στοιχεία. Δεν λέω για τον Κόκκινο. Για τον Κόκκινο μα λέω και για πολύ κόσμο ακόμα. Ναι, είδα αμούδιασμα, ρε φίλε, να μην το πω. Είμαι παρουξής, καλά κάνεις, ναι. Ναι. Εσύ τι περίμενες δηλαδή. Καλά κάνω. Ναι. Γιατί να στεναχωρηθώ εγώ. Πες με ένα λόγο. Γιατί να στεναχωρηθείς. Και γιατί να χαρείς. Μα σου λέει και άλλα. Συγγνώμη. Σου λέει ότι εγώ έχω αλλάξει επίπεδο. Γιατί να στεναχωρηθώ. Έτσι, ναι. Δεν σου είπα εγώ ότι θα χαρώ. Αλλά γιατί να στεναχωρηθώ. Πάντως δεν χάρηκες κιόλας. Όχι. Το αν χάρηκα ή όχι είναι δικό μου θέμα. Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Γιατί να στεναχωρηθώ. Γιατί λες στεναχωρηθώ. Δεν χαλάστηκες, ρε φίλε τώρα. Κλαίνω όλοι παοξίδες. Δεν κλαίνε τώρα. Με το 1-200. Με το 1-200. Ναι, δεν το θέλει. Λένομαι. Σου λέει θα ανέβει κατηγορία, θα μου χωθεί στη μύτη, θα με πάει σε κάνα κύπελο, όπως θα αρχίσει τα κοντρόνια, θα έρθει με το πούλμαν ο άλλος, θα μας κάνουν ντου. Όπως έχεις δίκιο στο ότι το τι κάνει τα επιχειρηματικά του σχέδια ο Καρυπίδης με τις επιχειρήσεις της άλλης, δεν σε αφορά εσένα. Και ούτε μπορείς να δώσεις λύση αν έχει απλήρωτους υπαλλήλους του κτλ. Δεν είναι δικό σου θέμα. Ας κινήσουν τις διαδικασίες που λέει ο νόμος και να προσπαθήσουν να πάρουν τα λεφτά τους. Καλή συνέχεια κύριε. Ναι. Όπως βέβαια έχουν δικαίωμα να βγουν και να διαμαρτυρηθούν. Σε ένα μέσο που δεν είναι αθλητικό μόνο, είναι και κοινωνικό. Μπορεί να βγει σήμερα αυτός. Δεν μπορεί για ένα παιδάκι. Σου είπα και άλλη φορά. Τι? Όταν ο άλλος κάνει το ψωμί του, το σπίτι του διαλύεται και κάνει, δεν μπορεί εμείς να μείνουμε
παγερά διάφοροι. Είναι... Έμεινε παγερά διάφορο όταν μπήκε ο Άρης το 44, όταν ο Ηρακλής έφαγε τελευταία. Άλλα χρόνια ήταν τότε. Όχι, ρε Κόκκινε, όλα τα χρόνια ίδια. Δεν σε έβλεπα να στεναχωριέσαι για τον εργάτη τότε. Έλα. Δεν στεναχωριόμασταν. Τώρα τι έγινε τώρα, το παίζουμε κοινωνικό αυτό, τώρα καφενείο. Καλημέρα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, σας παίρνω από κάτω, από Αθήνα. Από κάτω. Θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Το μεγαλύτερο σήμερα είδηση, μεγαλύτερη είδηση, δεν είναι το Brexit. Είναι το Γκυρτζίκης Exit. Δεν ξέρω αν είδατε την ψηφοφορία. Την είδαμε. Είναι 88-82. Δηλαδή, 82 ψήφισαν κατά της διοίκησης της σημερινής της ΕΠΟ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει στη μυστική ψηφοφορία του Σεπτεμβρίου. Ότι ο Μαρινάκης πλέον τέλος η διοίκηση Γκυρτζίκη και τέλος διοίκηση Μαρινάκη. Και εδώ πρέπει να εστιάσετε τη στιγμή. Το είπαμε χθες το βράδυ ότι περνάει ο Ολυμπιακός σε μεταβατικό στάδιο. Έτσι. Και θέλω... κάναμε και ένα γκάλωπ χθες το βράδυ. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι στην απουσία την πιθανή του Ολυμπιακού 2-3 χρόνια μέχρι την επόμενη κίνησή του, αυτός που θα πάρει τα ενία. Και ψηφίσανε το 90% ΑΕΚ. Εδώ. Προσέξτε, δεν είναι ΑΕΚ, είναι και ο δικός σας ο Σαββίδης είναι μέσα. Είναι και ο δικός μας, αλλά είναι έτσι, ΑΕΚ, αυτό που ψήφισε ο κόσμος. Προσπαθούν οι άνθρωποι έντιμα να επιβάλλουν πλέον το αυτονόητο, τη δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα χαράς. Εγώ θεωρώ ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν λέμε ότι θα πάμε ενάντια στο Μαρινάκι ή οτιδήποτε άλλο. Ας έρθουν όλοι μαζί, ας κάτσουν όλοι μαζί, να φτιάξουν μια διοίκηση κοινής αποδοχής, η οποία θα προστατεύσει το προϊόν, το οποίο είναι το ποδόσφαιρο, από το οποίο ζείτε κι εσείς, ζει και πάρα πολλοί κόσμος, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι, δηλαδή, αν το προϊόν αυτό χαλάσει, αύριο το πρωί δεν υπάρχει κανένας. Ούτε αθλητικά ραδιόφωνα, ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε όλος ο κόσμος ο οποίος είναι γύρω-γύρω. Πιστεύω σήμερα η πιο σημαντική είδηση είναι αυτή και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά για να φτάσει το αποτέλεσμα είναι αυτό. Θυμηθείτε τις παλιές εποχές, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. 150-10, δεν ξέρω αν εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ναι, αλλάξα τα πράγματα. Να σε καλά, φίλε. Ναι, ναι. Πάμε σε ντέρμπι μεγάλο. Παρακαλώ. Γρηγορή. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι εννοείς όταν λες τρία ισχυρά νομίσματα? Τρία ισχυρά νομίσματα. Ναι. Αυτά τα οποία ελέγχουν την ενέργεια, το εμπόριο και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς. Τα οποία ελέγχουν δηλαδή, τον πλανήτη. Το ρούβλι είναι πιο ισχυρό από τη στερλίνα, θες να πεις, και οικονομικά. Εσύ πες, φίλε μου, ότι εγώ είπα βλακεία. Δεκτό, ναι, ό,τι μου πεις. Βλακεία, γιατί δεν έχω δει κανέναν να έχει αποταμίευσει τα λεφτά του σε ρούβλια, ρε φίλε. Έχεις γνώση ότι έχει γίνει καινούργια ένωση με την έχω Τουρκία, γνώση, τη Ρουσία, τη Βραζιλία. Το έχεις πει υπόψη σου. Γρηγόρη, είμαι παντρεμένος με Ρωσίδα, έτσι. Καλέ μου άνθρωπε, σε κάνω μια ερώτηση, το γνωρίζεις? Το γνωρίζω βέβαια. Ναι. Και γνωρίζω τι σημαίνει αυτό? Και 10 χρόνια προσπαθούν να κάνουν μια γενική, ή πώς θέλω να το πω, μια κεντρική τράπεζα, έτσι, η οποία ακόμα είναι στα χαρτιά. Λοιπόν, όταν εσύ θα αγοράζεις κάτι και θα πληρώνεις σε ρούβλια, τότε να σε παραδεχτώ, να πεις ότι είναι ισχυρό νόμισμα. Εντάξει, εσύ πες δεν έχεις ιδέα από οικονομικά, μην λες μπούρδες, ρε Γρηγόρη. Ικανοποιήθηκες? Θα είσαι, το λέω. Ικανοποιήθηκες, οκ. Καλό σου μεσημέρι. Καληνύχτα. Στα οικονομικά τώρα δεν ξέρω τι κάνεις. Αυτό το μυαλό μου δεν το είπε, οικονομολόγος μου το είπε. Αυτό είπε οικονομολόγος. Ρώτησε και μου το είπε, ναι. Τρία τα ίσχυρα. Δεν το έβγαλα έτσι ξαφνικά να μιλήσω για οικονομικά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Άρα ρώτησε, δεν είναι δικό του θέμα. Ρε φίλε, λέει τώρα, άστο να πει, δικαίωμά του. Με την παρέα του, τώρα έκανε το κομμάτι του. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ραπτόπουλε, μάλλον εσύ στεναχωρήθηκες πιο πολύ από όλους, μου φαίνεται. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, εγώ πάω ξύ, να σου πω την άποψή μου. Χαίρομαι. Γιατί ανεβαίνει ο Άρης στη φυσική του θέση. Στη Β' Εθνική. Στη Β'. Ναι. Ωραία. Και θα χαρώ ακόμα πιο πολύ να δω και αυτούς που βγάλανε γλώσσα πέρσι. Τα κόζια αλλάζουν. Δεν ξέρει ούτε η μάνα του τι δουλειά κάνει. Να επιστρέψουν και αυτοί στη φυσική του θέση. Στη Β' Εθνική. Γρηγόρη, συγγνώμη κιόλας, άμα σε στεναχωρώ με αυτό που λέω. Ναι, στεναχωρείτε, φίλε. Πες ότι αγαπάς, γιατί. Όχι, σου λέω, θα χαρώ πιο πολύ. Με βρίζεις. Αυτούς που βγάλανε γλώσσα, όχι για τίποτα περισσότερο. Ρε, με βρίζεις, καλά κάνεις. Όχι, αγόρι μου, όχι, αγόρι μου. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός σιγά-σιγά αρχίζει και μαζεύεται, όπως είπε ο προηγούμενος. Ναι. Και φαίνεται από τον προπονητή που φεύγει τελευταία μέρα. Όχι, μάλλον τελευταία μέρα, όταν ξεκινάει η προετοιμασία. Δεν βλέπουμε τις μεγάλες μεταγραφές και γενικά αρχίζει και μαζεύεται. Κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά. Σωστό. Κάτι φαίνεται. Λοιπόν, τώρα είπες είναι η ευκαιρία της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Ναι.
να ανεβούν, έτσι. Μάλιστα, να χτυπήσουν το πρωτάθλημα, ναι. Περιμένουμε να δούμε μέχρι το τέλος των μεταγραφών πόσα λεφτά θα βάλει ο κύριος Καβουρίξ που ονομάζατε εσείς, που δεν ισχύει αυτό. Για τον κύριο Μελισσανίδη, λέω. Ο κύριος Μελισσανίδης παραμένει με τα λεγόμενα του ΑΕΞΗ Καβουρίξ, έτσι. Ναι. Και για μένα. Και για σένα, κόκκινε. Και για μένα. Μας, ο δικός μας, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ναι, παραμένει Καβουρίξ ή όχι. Α, τι Καβουρίξ, ρε φίλε, πλάκα μισό, μου. Μισό. Εδώ θα απαντήσω. Θα απαντήσω λίγο στο φίλο και. Η Ιεροσιλία να πει Καβουρίξ. Μισό λεπτό. Καβουρίξ, ρε φίλε. Εγώ δεν ισχυρίζομαι τέτοιο πράγμα. Φέτος, έτσι όπως πάνε τα πράγματα και έτσι όπως τα βλέπουμε και τα διαισθανόμαστε όλοι. Τα γράφουμε σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει κάποια φάση μακριά από. Μεταβατική. Καλό του ταξίδι, να του πείτε. Περιμένω σέντερ μπακάρα. Περιμένω δεκάρι χαφάρα. Περιμένω τερματάρα, περιμένω σεντερφοράρα. Και αυτό το οποίο γράφουμε σημερινή μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι περιμένω. Δεν τελείωσαν ακόμα οι μεταγραφές. Και αυτό που γράφουμε σημερινή μέτρο σπορ, περιμένουμε τη μεγάλη μεταγραφή. Και επίσης να πω ότι δεν θα χαιρόμουν καθόλου αν έβλεπα το Μελισσανίδη να παίρνει διαιτησία και ομάδα και να περνάει ο ΠΑΟΚ πάλι σαν κομπάρσος από το πρωτάθλημα. Εγώ δεν θα ήθελα να το δω. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ τα επόμενα δύο χρόνια να πάρει το τρίτο του πρωτάθλημα. Και θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρός σε κινήσεις, σε εξωαγωνιστικά, αλλά πρέπει να κάνει και ομάδα. Μέχρι στιγμής οι μεταγραφές δεν φέρνουν κόσμο ούτε στο γήπεδο ούτε στα διαρκείας. Χίλια διαρκείας στους ανέργους. Ένα τελευταίο θέλω να πω για τη σημερινή προπόνηση. Ναι. Φίλοι Παοξίδες, μη γεμίσετε την Τούμπα με 35 βαθμούς για να δείτε το Σαχόφ, το Μάτος και τον Τζαλμά. Κάντε λίγο υπομονή, μην κάνετε κάθε φορά τα ίδια. Είσαι άτυχος, φίλε. Είσαι άτυχος. Να είστε καλά. Είσαι άτυχος, ξέρεις γιατί? Πες μου. Γιατί, φίλε, δεν έχει κανένα παιχνίδι να δουν στην τηλεόραση. Η Στέλλα από την Καστέλα πού είναι, τελείωσε το Σανό? Δεν βγαίνει. Ο οδηγός του κυρίου Σάβα, δεν ξέρω. Τελείωσε το Σανό. Να δούμε, θα δούμε. Να είσαι καλά. Τα χαιρετίσματά μου. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το να. Τι κάνουμε, Ολλανδός εδώ. Δεν πήγε ο Παθανασάκης στην ΕΠΟ. Δεν πήγε. Και πολύ καλά έκανε που δεν πήγε στην ΕΠΟ. Λέμε μια εξέλιξη. Ίσως θα πρέπει να σκεφτεί σιγά σιγά και ο ίδιος ότι οι μέρες και οι ώρες που πέρασε στον Ηρακλή αποτελούν παρελθόν. Είχε ραντεβού με τον Τουζιάρη, ρε, γι' αυτό δεν πήγε. Κανένα πρόβλημα. Καλά του τα και εγώ σου τον είπα και τον Φάνη τον γουστάρω σαν άνθρωπο γιατί τον ξέρω και είναι και καλό παιδί. Γνήσιος. Όποιος τον ξέρει, ξέρει τι λέω. Όπως επίσης και ο Τάσο Κατσαμπής που για μένα από τα καλύτερα άτομα που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια με προσφορά στον ίδιο το σύλλογο, έτσι. Όταν έχουν λεφτά δεξιά και αριστερά και βοηθούσε κόσμο για να μπορέσει να κρατηθεί η ομάδα. Αυτά τα ξέρουν αυτοί που τα ξέρουν και στο τέλος δεν κυνήγησε τον Ηρακλή αλλά το φυσικό υπέτειο όλων αυτών που έχει το όνομα Αντώνης Βοσχαλίδης. Πάμε παρακάτω. Για τον φίλο τον Παοξή που ευελπιστεί να δει ένα μάτς ας πούμε στη φυσική θέση του Ηρακλή που θέλω να τον πληροφορήσω τον κύριο Παοξή ότι και εγώ έχω ακόμα το δικαίωμα να λέω ότι είμαι μέσα στις 4 ή 5 ομάδες που δεν έχουν πέσει ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο αγωνιστικά. Θέλω να του θυμίσω ότι πλέον έχω αγοράσει και εγώ ένα εξοχικό εκεί στην Τούμπα που θα το επισκέπτομαι κάθε χρόνο ακόμα και αν χρειαστεί να παίξω εγώ σε εντερφόρ το κόκκινο στόπερ. Να το θυμάσαι και με σένα προπονητή. Διπλό θα σου ξαναβγάλω. Γιατί πολύ απλά δεν έχεις μάθει να σέβεσαι. Και όταν δεν έχεις μάθει να σέβεσαι δεν μπορείς να μου δώσεις εμένα ναι, το πώς να σου πω ρε παιδί μου το ερέθισμα να σκεφτώ ότι θέλεις να εξηγιάνεις. Να φας θέλεις. Γιατί όπου πήγαινε κυβερνητικά ο άνεμος εκεί φυσούσες. Μια ήσουν ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ηλεκτροσόκ και υποδοχώσουν τον Άκη με τιμές και μια έδινες φανέλα στον Τζιτζικώστα και μια στον Νεϊμαράκη και μια στον Τζίπρα και δίνεις παντού. Γιατί έτσι είχες μάθει. Μια θα υποστηρίζεις τον Παπαδημίκο, μια θα μιλάς με τον Τζίπρα. Γιατί έτσι είχες μάθει. Τέσσερις Προέδροι σου γι' αυτό το λόγο είναι μέσα. Εγώ δεν είχα ποτέ την υποστήριξη που είχες εσύ. Είτε αυτό λέγεται οικονομική, είτε αυτό λέγεται πολιτική, είτε αυτό λέγεται και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά εγώ στη Β' Εθνική, όσο και να σου περνάει το μικρό στο μυαλουδάκι, Παοξή και οποιοδήποτε άλλο, δεν θα γίνω. Είμαι ο Ηρακλής και απαιτώ, αν δεν θέλετε από εδώ και στο εξής, οι Ηρακλειδείς που θα βγαίνουν να μιλάνε με
σχόλια του τύπου από αυτά που απευθύνετε εσείς προς την ομάδα μου και θα σας χαλάει στα αυτά και να είστε σίγουροι, εντάξει, να δείχνετε τον απαιτούμενο σεβασμό σε αυτό το πράγμα και σε αυτή την οικογένεια και σε αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν και αγαπάνε την υγεία. Γεια σου Νίκο, να προλάβω τα πάντα. Χαιρετώ. Λοιπόν, ο Ντελιβέρας σκοράρει με αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα καταστήματα. Ντελιβέρας.gr, σκοράρε και εσείς το Ντελιβέρας.gr και κέρδισε πόντους επιβράβευσης. Α1 κενό, θέλω άλλα δύο μηνύματα για το σινεμά. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54344. Α2 κενό. Και ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε, οι φίλοι. Α2 κενό. Euro ονοματεπώνυμο στο 54344 για την MLS Smart TV την οποία θα δώσουμε. Και Α3 κενό, κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54344. Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή, η δεύτερη ώρα της εκπομπής, την προσφέρουν οι Αφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι το πιο μεγάλο, μέχρι και μηχανής αυτοκινήτων, με 150 ευρώ, τηλεφωνώντας στο 18133. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, έχεις βάλει κομματάρα, αλλά ο χρόνος πιέζει, οι εξελίξεις πιέζουν. Έλα ρε, πιέζουν τώρα, με λοιπόν, τέλη Ιουνίου. Τέσσερις γραμμές. Βλέπω. Πάθαμε ζημιά. Άλλες δύο περιμένω. Στεναχωρεθήκαμε όλοι που βάλε τα λεφτά ο Καρυπίδης τώρα και δεν πάμε να μιλήσουμε. Ποιος θα πει την είδηση, μαλώναμε τώρα εδώ πέρα. Φελέ. Τι φελέ. Καίγεται η Φίλιος. Καίγεται. Η Φίλιος. Τα χρηματιστήρια έχουν καταρρεύσει όλα. Τι με νοιάζει εμένα. Πόσα χρόνια θα ζήσω. Μπανα. Δεν πάει να ρημάξουν. Τι με νοιάζει εμένα και τι θα πάθω. Τι θα πάθω, ρε κόκκινε. Σε 5 χρόνια στάχτη θα είμαι 10. Έχουμε παιδιά. Έχουμε. Να τρέμει. Εσύ δεν έχει παιδιά, ρε κόκκινε. Για ποιο είναι παιδιά. Δεν έχω ανήψια. Τα ίδια είναι ρε κόκκινε. Ε, τι κάνουν παιδιά, δεν είναι. Σιγά ρε κόκκινε. Πληρώνει το σχολείο των ενεψιού σου να πούμε. Α, παράταμε. Λοιπόν. Άμα είναι φελός κάποιος. Δεν έχουμε παιδιά, λέει. Λέω δεν έχουμε. Έχω λέει ανήψια. Δηλαδή ρε κόκκινε, άμα πάθει κανένα έμφραγμα, υπάρχει. Τα παιδιά όλου του κόσμου, φίλε, είναι δικά σου παιδιά και δικά μου. Όχι ρε κόκκινε, γιατί όταν έσπασε το κεφάλι σου αυτή την καρπουζοκεφαλάρα, κανένα ανήψη σου δεν είδα. Δεν είδα να έρχεται στο νοσοκομείο. Όταν καταλάβει. Η κόρη μου όμως ήταν απίκο εμένα και μου κρατούσε του ουροσυλλέκτε μαζί με τη γυναίκα. Όταν καταλάβει. Άφιε παιδόρε, άφιε παιδόρε, τα παιδιά όλου του κόσμου δικά σου παιδιά. Φέλε, τα αγαπάω τα παιδιά. Φυσικά, αλλά από την άλλη μεριά. Ξέρω ότι θα ζήσω άλλα 5 χρόνια, 10, 20, 7, 13. Καίγεται η Φίλος και χέστηκα που καίγεται η Φίλος. Θα κάτσω εγώ τώρα να πάθω κατάθλιψη επειδή η Άγγλια σου είπα. Ναι, άσε με τώρα καημένα. Άντε ρε βλαμμένε κάθομαι. Α, παράτα με σερσερή εδώ ο κόσμος πεθαίνει να πούμε τα παιδιά. Αρρωσταίνουν, δεν πάνε να τα σώσουμε τώρα. Τσκόλο Άγγλους τώρα με ενδιαφέρει. Νικόλαο Κάπα, μήνυμα. Ναι. Γρηγόρη, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, λέει, εκ μέρους όλων των ακροατών που σε αμφισβητούν. Αμφισβητούν. Αυτό συμβαίνει, φίλε μου, γιατί όλοι αυτοί δεν γνωρίζουν ότι μετά τον Θεό και τον Πάπα είσαι ο τρίτος αλάνθατος, ο αλάνθαστος, λέει. Και αυτό το λέω με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σου. Ε, ναι. Αυτό, πού το βρήκες να το διαβάσεις τώρα? Πάτσα το κουμπί και μπήκα. Πάλι ο Γαύρος θα πάρει το τίτλο γιατί είμαστε το χοντρό, η Κόσκο θα πάρει το θρύλο και ξέρεις τι είναι Κόσκο. Όσο για το 80 Παύλο Ρώσου είναι ρυπαπάλι. Δεν ξέρω τι έκανε ο Ρώσου, ξέρω... 5-12 είσαι τον κόσμο σου, φίλε. Έφυγε ο Ρομπέρτος. Αν πιστεύει ότι χαρίζουν οι λεφτά, εμείς σας είπαμε το χειμώνα. Έφυγε ο Ρομπέρτος. Θα φύγει ο Ρομπέρτο. Θα πάει ο Διούδης. Πήγε ο Διούδης. Ότι θα πουληθεί ο Ολυμπιακός. Και εσείς ψάχνετε. Όσο για το φίλο που ρωτάει τι έγινε με τον προπονητή, σιγά τα ΟΑ και τον προπονητή που έφυγε. Να σας απασχολεί γιατί έφυγε. Άντε, μπράβο. Αν εν μία νυχτή. Έτσι, μπράβο. Αυτό να σας απασχολεί. Δεν είναι κανένα σπουδαίο προπονητή, αλλά το θέμα το ότι γιατί έφυγε. Γιατί όπως είπαμε για τον Μπογιέτ, πρέπει να πούμε και για αυτόν. Γιατί έφυγε. Σωστό. Κάτι έγινε. Όσοι είστε στις γραμμές. Σε σένα το λέω, Παπαδόπουλε, που νομίζω ότι δεν βλέπουμε τα μηνύματά σου. Ποιος Παπαδόπουλε. Όσο για σένα, Βασιλάκη, εσύ, άκου τώρα και να πεις ότι. Γιατί λέει ισοτιμία ευρώ σε ρούβλι. 1 ευρώ 73,26 ρούβλι. Πώς είναι δυνατόν να είναι ισχυρονόμιμο το ρούβλι. Οκ, ρε φίλε. Ακούστηκες, ακούγομαι. Τέλειωσε. Θα κρυθούμε. Μη. Λοιπόν, 6 γραμμές είναι. Θα μιλήσουν και οι 6. Έτσι, δεν θα πάρει άλλου. Και όποιο αντέξει. Δεν θα πάρει άλλου. Εκτός αν πέσουν 5-6 και θα ξαναπάρουμε. Όσοι είστε στη γραμμή. Ορίστε. Καλησπέρα. Τι έγινε, ο Τσοχατζόπουλος δεν αγοράζει διαρκεία στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ δίνει 1.000 εισιτήρια δωρεάν στους ανέργους. Μάλιστα, καλησπέρα. Δεν δίνει ο ΠΑΟΚ. Ποιος δίνει? Ο Γιώργος Σαββίδης. Τι. Ο Γιώργος Σαββίδης θα δίνει. Από την τσέπη του τα δίνει. Τα πληρώνει από την τσέπη. Δικός του είναι ο ΠΑΟΚ. Α, έτσι τα δίνει, μάλιστα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιάννος από Αθήνα, τι κάνουμε. Και πάλι. Τάβαλο Καρυπίδης. Συγχαρητήρια στον κύριο Καρυπίδη. Επιτέλους ένας σοβαρός παράγοντας σε αυτή την ομάδα, ρε φίλε. Ωραία, Κολοτούμπα. Ναι. Τι Κολοτούμπα. Γκλέγε, ρε Κολοτούμπα, λέγε, σε περίμενα σένα. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Εγώ έχω ζήσει να πηγαίνει ο Άρης υλικό κυπέλου
και επειδή το χάνει να το θεωρώ αποτυχία. Ναι. Έχω ζήσει να πέφτω κατηγορία να μου βγάζει ο Παοξής στο αεροπλάνο και να κάνω δύο μέρες να βγω από το σπίτι. Και μου ρίχνουν την ομάδα γάμα εθνική, την κρατάνε δύο χρόνια και θα τους ασκήσω κριτική, ρε φίλε. Καλά κάνεις. Τι λες τώρα. Είπες όμως ότι δεν σου άρεσε ο Καρυπίδης, δεν τον αμφισβητούσες. Είχες παρασυρθεί από τη Σαύρα, το βρωμερό και τρισάθλιο εξωγήινο δίπλα μου. Ποια Σαύρα, ρε. Έχω φίλη λογίστρια που είναι σε κεντρικά της αλυσίδας κατασημάτωσης Θεομήτωρος στον Άγιο Δημήτριο. Ποια Σαύρα. Η οποία? Η οποία είναι λογίστρια, είναι στο λογιστήριο μέσα. Όχι, στο διατάφτα, τι σου είχε πει, ότι δεν περίμενε να μπουν λεφτά. Ρε φίλε, χαίρο πολύ Χερόπουλος, εσύ τι νόμιζε ότι θα μπουνε. Να μπουν. Άμα σου λέει έτσι, εκεί, απλήρωτη, εκεί, τα ράφια εκεί έχουν μόνο νερό, αυτά εσύ τι περίμενε ότι θα μπουνε. Πραγματικά τώρα, είναι, τώρα άκουδο. Τώρα θα ψάχνουνε ποιο τα έδωσε τα λεφτά. Ποιο είναι από πίσω. Λοιπόν, κάτσε να δει γέλιο τώρα. Λοιπόν, εγώ να πω λίγο την άποψή μου. Ναι. Σαν Αριανός, από τη στιγμή που θα ανεβούμε Β' Εθνική. Πρώτον, δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα Χανιά Άρης ή Άρης Χανιά. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει το πόθεν έσχες. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνουν. Εμένα με νοιάζει το εξής. Η ομάδα του χρόνου τέτοια εποχή να είναι Super League. Η ομάδα του χρόνου τέτοια εποχή να έχει παίχτες Σιλ Γιώχασον και Σιμόες με 150 και 100 χιλιάρικα και όχι χαβί τους Νέτο και τους υπόλοιπους και να παίζει μπάλα και να πάει πρώτη εθνική και να είναι ανταγωνιστική. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και σε αυτούς που σου στέλνουν μηνύματα σκηνοθέτη από Αθήνα και τέτοια, πείτε μου ρε παιδιά, άμα είναι ψέματα αυτά που σας έλεγα τόσο καιρό. Να βγει ένας και να πει με επιχειρήματα ήταν ψέματα. Να είσαι καλά, Θοδωρέ. Τσάου. Παρακαλώ. Ναι. Κλείσ' το ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, ό,τι έχεις. Ναι. Τι κάνουμε, καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Γκος Παοξής. Γεια σου. Λοιπόν, θέλω να πω δύο κουβέντες και να κλείσω φυσικά. Εντάξει. Λοιπόν, θα απευθυνθώ στον κύριο Ολλανδό, στον ακροατή που έχετε. Δεν είναι, Ηρακλής δεν είναι, που βγαίνει. Βεβαίως. Ηρακλάρα είναι. Αϊποντίο, ναι. Ηρακλάρα, ναι. Λοιπόν, θα πω κύριο Ολλανδέ. Δεν έχετε ασχοληθεί πλέον με τον Ηρακλή στο διαλυμένο σωματείο και πλέον βλέπω ότι έχετε ασχοληθεί πάλι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί από Γενάρη είχατε ασχοληθεί πάλι με τον ΠΑΟΚ, ο κύριος Μάνστο. Και κάτι άλλο που είπε, που το άκουσα, όταν αφού είστε διαλυμένο σωματείο, ελάτε τώρα με την καινούργια χρονιά. Η οργανωμένη θηραδέα, ο Ολλανδός αυτή, γιατί δεν θα έχετε παίξει να παίξετε και λάτε παίξετε τούπα και τα πούμε. Γεια σας. Γεια σας. Στον επόμενο κύριο, ναι. Η κυρία. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω με τον Κωστή Γρηγόρη. Χρειάζεσαι άδεια, σε ευχαριστώ. Δώσε ένα υπηρεσιακό συνδυασμό. Ρε Κοτσαρή, πότε πρόλαβα να πούν τα λεφτά, πότε πρόλαβες εσύ να δεις τις φάτσες των Παοξίδων. Άμα είναι λυπημένες ή όχι, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Σήμερα σε θεωρώ απαράδεκτο, φίλε. Εσύ είσαι Παοξής, φίλε. Σε ακούανε λοιπόν χρόνια, σήμερα ναι, εντάξει, κάνε κριτική, δεν λέω εγώ. Εσύ είσαι Παοξής. Ναι, ρε Κώστα, κάτσε ρε Κώστα. Μη, Παοξής είσαι. Εσύ και οι φίλοι σου, οι μπαλαδόβατσες που ξέρουν μπάλα, ασχολείστε τόσο καιρό με τον Άρη. Οι Παοξής δεν ασχολήθηκαν, γιατί ο Παοξής, όταν κάποιος είναι άρρωστος, τον αφήνει στην ησυχία του. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με τον Άρη, θα περιμένω να γίνει καλά, να γίνεις μάγκας, να γίνει μάγκας και μετά να ασχοληθώ. Όχι εγώ αυτό λέω, έπιασε στο λεπτό σημείο. Μήπως φοβάσαι, μην γίνει μάγκας. Ναι. Όχι, κάνεις λάθος φίλε. Εγώ έναν άνθρωπο που είναι κάτω, δεν θα τον ακουμπήσω, δεν θα το χτυπήσω. Οι φίλοι σου που ξέρουν μπάλα, που ισχυρίζεις ότι ξέρουν μπάλα, αυτοί χτυπούσα τον Άρη, περιμένω να έρθει να το ρίξω 6 και 7 και 8. Ο Παοξής δεν μίλησε ποτέ. Ο Παοξής είναι άντρας. Θα περιμένουμε με το καλό, όποτε γουστάρει, όποτε θωρέσει να έρθει και μετά να κάνουμε το χαβαλέ μας. Τώρα που είναι άρρωστος, δεν τον ακουπάμε, φίλε. Καλός άνθρωπος. Οπότε όχι, δεν είμαι καλός άνθρωπος. Εγώ μπορεί να είμαι ο κακός. Απλώς είναι αυτή η νοοτροπία. Εγώ σε ακούω ανελιπώς όλη μέρα. Επειδή είναι η δουλειά μου, είμαι στη γυρά από τις 7 το πρωί. Από το φίλο του Τσίπρα το πρωί που βγαίνει το Μανούσι μέχρι τις 10 το βράδυ. Λίγα λόγια για τον παππού. Κοίταξε να δεις, έχει εκλέπια τώρα, έχει γίνει αστυνομικός ο γιος του τώρα και έχει τρελαθεί. Άκου τώρα. Βρίζει το δημόσιο ο Μανούσης. Η γυναίκα του στο δημόσιο, ο γιος του στο δημόσιο και έμεινε το μαμούθ και βρίζει τους δημοσίους. Άκου ποσοστά που έδωσε το πρωί, λέει τελειώνει, λέει 49-52, μας τρέλανε όπως. Λοιπόν, άκου να δεις, ο Παοξής δεν λέει, δεν ακουπάμε. Έναν άνθρωπο που είναι χτυπημένος για κάποιο λόγο δεν τον ακουπάμε, φιλέ. Θα περιμένουμε όταν έρθει η ώρα, κάνουμε το χαβαλέ μας. Εκείνος που είναι ο άρρωστος δεν τον ακουπάς.
άστο να γίνει καλά και μετά βάρεσε τον. Αλλά όταν είναι άρρωστο δεν το ακουμπάς. Οπότε ο Παοξής δεν έχει... Να σε κάνω μια ερώτηση, μπορεί τώρα να σε κάνω μπαρούτι πριν κλείσεις. Εδώ σε επίδειξε ο άρρωστος, ρε φίλε. Ο Ηρακλής δύο φορές. Δεν με πειράζει ο Ηρακλής. Σε επίδειξε ο άρρωστος. Με αναπνευστήρα ήταν. Δεν τον βλέπω, βρε, τον Ηρακλής. Δεν τον βλέπω, βρε. Βρε, άμα δεν ήταν οι δυο οι φίλοι σου που βγαίνουν στο Ρασινόπουλο, δεν με πειράζει ο Ηρακλής, ρε. Δεν με πειράζει, δεν τον βλέπω. Τον έφαγε εκείνο. Δεν μπορώ να σε κλείσω. Εκείνο το Σαββατοκύριακο άϊπνωση, πούμε. Γρηγόρη, άσε να πούμε τη γνώμη μας, ρε φίλε. Εντάξει, δεν σε βρίζω, σου λέω ότι εκείνο το Σαββατοκύριακο άϊπνωση. Και ο Ηρακλής, άκου να δεις Γρηγόρη, εξαιτίας 2-3 ατόμων θα γίνει μισητό σωματείο ολόκληρο. Ο Ηρακλής δεν ήταν ποτέ έτσι. Ο Ηρακλής ήταν μια ομάδα με συμπάθειες από όλους. Εξαιτίας 2-3. Εντάξει, δεν το βλέπω. Γιατί πρώτη φορά με κερδίζει ο Ηρακλής. Γιατί άμα ανεβεί ο Άρης με κερδίσει, τι έγινε, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Κάτω σε το χτυπάω. Να είσαι καλά. Αγάπη, παιδιά, τα λέμε. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Ορίστε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς πάτε? Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Καλά, καλά. Εντάξει, λίγο. Ο άνθρωπος τώρα που μίλησε, εντάξει, ψιλοκαλός ήταν. Δεν ασχολούμαστε με τον Ηρακλή, τον αγαπούσαμε. Ποιον αγαπούσατε, βρε, τον Ηρακλή? Αφού το σπίτι του Ηρακλή ήταν εξοχικό για τον Παοξή. Καλά, έτσι θέλει να λέει. Τώρα για να δείξει. Ήταν εξοχικό κάποτε. Δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα που το λέει, είσαι συμπαθητικός. Ναι, ναι, συχαμένο πράγμα ακριβώς. Η πιο συχαμένη έκφραση μπορεί να σου πούνε. Συχαμένη έκφραση, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν ένα γυνάντι και ένα μίσος, γιατί δεν μπορούν εμάς να τα βγάλουν. Ό,τι και να είμαστε. Ας πούμε, πριν από 4 γραμμές βγήκε ο άλλος ο άνθρωπος. Εντάξει, καλά να είναι το παιδί. Και είπε ότι η θέση που σας αρμόζει, ποια, Β. Εντάξει, ο Άρης, γιατί τον Άρη τον αρμόζει Β' Εθνική. Όπα. Ο Άρης εδώ είσαι λάθος. Δικαίωμά του να λέει τα θέλω. Πάντως, παιδιά, εδώ που τα λέμε, ο Νίκος. Το θέλω του είναι αυτό. Ο Νίκος, ο ανηματέρω φίλος μας, στέλνει χαιρετίσματα. Λέει, οι παοξίδες που σήμερα δεν στεναχωρέθηκαν, σε παίρνουν τηλέφωνο να σε πείσουν για ποιο λόγο δεν στεναχωρέθηκαν. Πες τους, δεν μας πείθουν. Τα φιλιά μου. Εσύ πάντα κοινικός, οπωσδήποτε. Ναι, ρε φίλε, εγώ σου λέω ότι με είπανε, αυτός δεν έχει ένα 200, θα βάλει 300-400. Πολύ ωραία. Τα άλλα δεν τα έχει. Τα βάλε μαγιά του. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή όλη η πόλη, επειδή δεν εκφράζονται, αλλά εγώ εκφράζομαι. Λέω, εγώ με έχω πληροφορία, δεν θα τα βάλει. Οι άλλοι να κρατήσω πισινή, δεν γουστάρω ρε πισινή να κρατήσω. Η πόλη βοά ότι δεν τα βάλει. Τα βάζει. Και τα μούτρα τους τα βλέπεις κάτω. Ποιον? Με τον Αρούλη της Β' Γάμα Εθνικής. Ρε φίλε, δεν το... γιατί λες Αρούλη? Εντάξει, το λες. Το λέω μεταφορικά. Δηλαδή, στη φάση που είναι τώρα. Ναι, εντάξει. Δεν το προσβάλλω. Όχι. Το θέμα είναι ότι τελικά μπήκαν τα λεφτά. Ακόμα και τώρα που μπήκανε, δεν πιστεύουν ότι μπήκανε. Μπήκανε. Δηλαδή, μπορεί τώρα να περιμένουν το κανελάκι να ακούσουν ότι τελικά δεν μπήκαν. Ήταν παραπληροφόρηση. Ούτε εγώ το πιστεύω, γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί στις επιχειρήσεις, ας πούμε, του κυρίου Καρυπίδη και τέτοια, θα λένε, κοίτα, τάχος εκεί πέρα στον Άρη. Αυτό δεν λένε τώρα το μεσημέρι που πήγαν για φαγητό. Θα λέει ο ένας στη γυναίκα, ξέρω εγώ, ρε, εσύ τι έγινε με αυτόν Άρη, τον Αλυταρά, είναι δυνατόν. Θα τον λέει η γυναίκα, έφερε κανένα φράγκο σπίτι. Γιατί έμαθα ότι πλήρωσε τον Άρη. Και τι κάθεστε με σταυρωμένα χέρια, θα λέει η γυναίκα στο σπίτι, και τι να κάνουμε, και καυγάδες. Και... άστα, είναι δύσκολα. Πώς θα γίνει? Ξέρεις τι είναι τώρα να έχεις απλήρωτους λογαριασμούς, δεξιά-αριστερά. Όχι. Συγγνώμη. Και να ακούσω ότι ο άλλος έδωσε ένα 200. Να δουλεύεις. Μισό λεπτό, να δουλεύεις. Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Και αυτό που λέμε τώρα, το υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί και αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν καθόμαστε εδώ να μιζεριάζουμε και να εκλεγόμαστε. Είναι πραγματικό. Τώρα τι να μην έχει να πάρει το παιδί, απλά, μια τσάντα είναι αυτό. Το δράμα, και να ακούει ότι έβαλε ένα 200. Το δράμα είναι αυτό. Είσαι σε ένα χώρο. Επαγγελματικό Α. Πες ότι είμαστε εδώ εμείς στο Μετρόπολης. Και είμαστε απλήρωτοι ένα μήνα, δύο μήνες, δέκα μήνες, είκοσι. Και μαθαίνουμε ότι αγόρασε άλλα 10 ραδιόφωνα. Ρε, τι γίνεται? Θα πεις, ρε φίλε, πλάκα, εδώ δεν έχουμε λεφτά πάνω σπίτι και πήρα άλλα 10. Ή ο άλλος δουλεύει σε μια ομάδα, τους έχει απλήρωτους παίκτες. Και πάει και κάνει δύο μεταγραφάρες. Λέει, ρε, πλάκα μας κάνει. Εδώ θα σου πω μια αλήθεια. Άκου, Ηρακλειδέα. Θα σου πω μια αλήθεια. Εδώ, ρε, μας πληρώνει ο άνθρωπος.
Και όταν δεν βγήκε ο Μακεδονικός, ξέρεις τι λέγανε. Καλά που δεν ανέβηκε, λέει ο Μακεδονικός, να έχουμε θέμα. Κατάλαβες. Έτσι λέγανε οι κοπρίτες εδώ. Πόπο, το σταυρό τους κάνανε και μετά πηγαίνανε και το λέγανε τον Ανδρώνη. Κρίμα, κύριε αφεντικό, που δεν ανέβηκε η ομάδα. Τον δουλεύαν δηλαδή μπροστά στα μάτια του τον άνθρωπο. Κατάλαβες. Ναι, κύριε, να λυπηθήκαμε. Ενώ λέγανε πόπο, καλά που δεν ανέβηκε. Χαζώσουν ο Παύλος, μπορούν να το δουλέψουν. Καλά που δεν ανέβηκαν. Όχι, όχι. Κάνανε το στεναχωρεμένο μπροστά. Αχ, που δεν ανέβηκε ο Μακεδονικός. Οπότε δεν χαζούσε ο Παύλος, είναι όλοι υποκριτές. Εσύ δεν είσαι υποκριτής που με έλεγες οφ, καλά που δεν ανέβηκε, θα είχαμε πρόβλημα. Και πήγες μετά πάνω και λες Παύλο, πολύ στεναχωρέθηκα που δεν ανέβηκε ο Μακεδονικός. Εμένα δεν με χάλασε. Εγώ του το είπα μπροστά. Δεν με χάλασε καθόλου που δεν ανέβηκε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εσύ δεν το λες. Γεια σου φίλε. Να προλάβω και ένα τελευταίο. Ο Πογέτ γιατί έφυγε? Γιατί ρε φίλε ζητούσε πολλά χρήματα για τα δεδομένα του Τίγρη. Όταν είχε έρθει ο Πογέτ, με είχε ρωτήσει ο Κώστας τι εστί Πογέτ. Τον είπα. Και λέω, η δική μου η απορία δεν είναι γιατί τον έφερε. Είναι πώς θα καταφέρει να τον πείσει να μείνει με τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί ξέρω ότι ο Μελισανίδης δεν δίνει λεφτά. Είναι πολύ σφιχτός. Δεν σου τζάμπα είναι. Σφιχτό. Αγγίζει τα όρια του τζάμπα. Παρακαλώ. Έλα ρε, Αλανιέ. Λέει κάτσι. 40.000 δις. Τι έγινε τώρα με τον Κρέτζι, τι θα κάνει. Λέει. Στεναχωρέθηκε τώρα. Δεν ακολυμπήσει τα βρωμόνερα. Καθόλου δεν στεναχωρέθηκα. Εγώ χάρηκα που έγινε αυτό. Χάρηκε. Ναι. Βεβαίω. Άκουσε τι είπε πριν από λίγο το BBC. Ο BBCδης. Τι είπε. Τι είπε το BBC. Λοιπόν, αλίμονο στους Έλληνες λέει, τώρα λέει θα τρέφονται με φρούτα και με χόρτα. Εγώ θα τα οικονομήσω τρελάρα, φίλε μου. Εμάς η γη μας παράγει φρούτα και χόρτα. Εσάς που δεν παράγει, τι θα τρώτε? Ποιανό δεν παράγει? Για τους Έλληνες. Εμάς παράγει η γη μας φρούτα και χόρτα, αλλά παίρνουμε εισαγόμενα. Κατάλαβες? Τόσο έξυπνοι. Αυτό είναι ένα άλλο δράμα και μια πικρή αλήθεια. Τα υπογράφαμε και τα παίρναμε και τα τρώγαμε σουβλάκια. Έπε σου λέει Κατζής, άλλη μία γραμμή. Δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Μία γραμμή ακόμα. Λοιπόν, Ρούπας Αντώνης. Χούπας. Αυτό που κάνεις είναι βλακία γιατί ακούνε, στείλανε μηνύματα. Ρούπας Αντώνης. Τι επίθετα θα βγάλεις, πάρε κάτι, δεύτερο. Λότου Χρυσαφένια. Λότου Χρυσαφένια. Δραγόλιας Κώστας. Ο Δραγόλιας ο Δημήτρης. Δραγόλιας Κώστας. Κώστας. Θεοδωρίδης Θεοδόσιος. Θεοδόσιος. Ιφηγένεια Χατζοπούλου. Χατζοπούλου. Σαβίδης Νέστορας. Ναι. Σαρούδης Παύλος. Ναι. Χαριτάκης Σταύρος. Ναι. Ψωμιάδου Δέσποινα. Αυτό είναι. Αρβανιτάκης Αλέξανδρος. Σβεντίδης Ιωακίμ. Και ο 6988189 και χωρίς όνομα. Χωρίς όνομα. Πάμε ένα τελευταίο. Πάμε ένα τελευταίο. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε μου. Τον κύριο Blue Starda. Εδώ. Κύριο Ραπτόπουλο. Εγώ είμαι η Πουστάρδα. Έλα. Μπλου Στάρδα, δεν είσαι. Σε παρακαλώ, κύριε Κόκκινε. Πουστάρδα είμαι. Βρεις... Δεν βρίζω, ρε φίλε. Θα με βρεις λαϊκή αύριο, δεν θέλω εξάψεις. Βρε ψηλό! Για πες λίγο, καμάρωσε. Βγάλε τα εσόψυχα σου. Για πες μου, ο αρχηγός μου έβαλε τα λεφτά στην ομάδα. Ο αρχηγός σου. Τα έβαλε. Ναι, ένας είναι. Ο βασιλιάς της παλέτας. Καλά, ρε, τελευταία φορά που σε είδα στη λαϊκή. Ο βασιλιάς της παλέτας. Έτρεμες, ρε, έτρεμες, σαν το ψάρι έτρεμες. Τι να κάνω, δεν έβλεπες πίσω. Την κοπάνησες από τα σαρδαβατικά, πήγες στα ψάρια. Ερώτηση, σήμερα σε λαϊκή πήγες? Όχι σήμερα, είμαι στο χωράφι. Ωραία, χθες ήσουν να σε κάνει. Αύριο θα είναι, αύριο, στη Βούλγαρη θα είναι. Χθες ήμουνα. Ωραία. Στη χθεσινή λαϊκή οι παοξίδες τι σου λέγανε για το 1200? Όχι, συγγνώμη. Είχαμε πέτειο χθες, είχαμε πέτειο. Συγγνώμη, αύριο. Είχαν πέτειο χθες οι παοξίδες. Παρότι είσαι θηρίο, θα φορέσει τη φανέλα του Άρη να πας λαϊκή αύριο. Θα τη φορέσω, θα τη φορέσω. Σιγά μην τη φορέσει, βρε κότα. Τι επέτειο είχαν? Είχαν επέτειο χθες, σαν πέρσι είχε έρθει ο μεγάλος Άρνεσεν. Έφερε παιχτούρες και πήρε τον Τάμιος Λίκ. Είναι μεγάλος κόπρος. Επέτειος είναι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, παρότι είσαι ψηλός και θηρίος, εγώ λέω είσαι κότα. Ψηλέ. Είσαι κοτάρα. Άστα. Το μουστάκι είναι ο ξέστη, είναι ο Φερετζέ. Θα φορέσει τη φανέλα του Άρη της καρδιάς. Αύριο λαϊκή ρε θα φωνάει Άρης, ολέ. Μπορείς. Άλλο να το ρωτήσω ρε. Ρε ψηλέ, άστα το φέλω ρε. Πού μπορεί κότα να φωνάζεις? Ψηλέ. Για λέγε, για λέγε. Οι παοξίδες χθες στη λαϊκή. Για τα 1200 ναι. Τι λέγανε, ότι θα τα βάλει? Όχι, δεν θα τα βάλει. Σε κοροϊδεύανε? Ναι, θα δώσει λέει ο Σαββίδης τα λεφτά που έδωσε για το γάμο. Ναι. Θα τα δώσει τον Άρνα σωστή. Καλό είναι, εντάξει, έξυπνο. Εντάξει.
Λοιπόν, η βοηθιά μπαλέτα όμως θα τα βάλει όλα. Άκουρε παλιό λαϊκάτζι. Λοιπόν, αν δεν φοράς αύριο τη φανέλα του Άρη, μην μου έχεις κανένα κίτρινο τισέρτ, επειδή έχεις και ο κορμί και μου το παίζεις, κίτρινο είναι. Θέλω να έχεις τον Άρη της καρδιάς μας αύριο, κανονικά. Πάντα, πάντα. Να σε δω, αν δεν τον έχεις όμως. Πάντα. Σου δίνω το λόγο μου για ένα πράγμα. Θα σε βγάλω φωτογραφία και θα τη δημοσιεύσω και δεν γλιτώνεις. Καλώς θα τα βάλει ο Βασιλιάς. Ο Βασιλιάς της παλέτας. Ρε παιδιά, κλείσε. Θα ασκήσω το καλτσόν, δεν υπάρχει ρε. Έχουνε δώσει την είδηση, εδώ και δύο ώρες. Έχουνε γραφτεί στα site ότι το έβαλε ο άνθρωπος το 1-200. Και ακόμα ρωτάνε, δεν έχουν πιστεί οι ίδιοι Αργιανοί. Τα έβαλε ρε παιδιά, σίγουρα ρε παιδιά. Κάτσε να ακούσουμε τον Κανελάκη, μήπως μας λέτε ψέματα ρε παιδιά. Υπάρχει ένα καλό. Τι. Δεν είναι Αργιανός ο Καρυπίδης, γι' αυτό το έβαλε. Είναι Ολυμπιακός. Είναι επιχειρηματίας. Το καλός ή κακός ναι. Θα φανεί. Εντάξει. Ναι. Αν κάνει καλό ή κακό στον Άρη, πάλι θα φανεί. Και πώς θα είναι σε ένα σπίτι τώρα που δουλεύουν άντρας γυναίκα σε Μαρινόπουλο, η μία στο ράφι και ο άλλος εδώ. Αυτό μην το λέω στο γεγονός. Ωραία, φίλε, και τώρα να ακούνε ραδιόφωνο και να λένε ότι έβαλε τα λεφτά ο Καρυπίδης. Αυτό είναι δράμα, φίλε. Αυτό είναι δράμα. Δηλαδή, να ξέρει ότι πλήρωσε, έκανε μια επένδυση και δεν έχει λεφτά εσύ και να πάρει γάλα, λάδι και πρόθεση. Σάστο. Λοιπόν. Εντάξει, καλαμπορίζουμε όσο μπορούμε, αλλά η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Εγώ υπενθυμίζω τα λεγόμενα του θηλυκού Χίτλερ. Όσοι δεν είστε κάτω από τη σκέψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχετε πρόβλημα επιβίωση τώρα. Τώρα φοβήθηκες, ε. Ου, έχει γίνει καφέ το βράκα εκεί. Δεν έγινε. Πολύ. Α, τώρα που το είπε η Μέρκελ, ναι. Να σε πάει. Πολύ. Όχι, ρε, γι' αυτό. Πού να είχες και παιδιά, ρε, που στήθηκε. Δηλαδή, πραγματικά, τι τρόμο θα είχες. Τι χέστης θα ήσουν. Όχι θύρα 10, όχι σούπερ 3. Δηλαδή, όχι τους παράγοντες. Τι τσίρλα θα είχαμε εδώ πέρα αν είχες κάνα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά και έλεγες παιδιά έχουμε ακόμα. Έχω ένα παιδί εσένα με ειδικές που χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Ειδικές, ρε, καθημερινή. Έχω ένα μεγάλο, σε χρεώθηκα με 108 από τον μητερά. Τι να κάνω. Ξέρεις τι έπαθα. Υπάρχει χειρότερο παιδί από σένα. Τους πρώτους 6 μήνες, δευτερόλεπτα. Τι έγινε. Τι. Μία σίτα. Τέσσερις. Σίτες. Τέσσερις. Τι σίτες. Τέσσερις έκανα. Τι σίτες λέω. Και μία δώρο, ρε φίλε, οκ. Okay. Τι σίτα λέει αυτό. Πες το σε δευτερόλεπτα. Τι να πω, τι σίτα, ρε, τι λέει. Λοιπόν, κάνε μια παύση. Ετοιμαστείτε για ατελείωτη καρτοοικονομία και καρτοελευθερία. Ήρθε η σίτα καρτοκινητή. Η νέα καρτοκινητή που σας προσφέρει απόλυτη οικονομία και ελευθερία και με κάρτα ανανέωση από 5 ευρώ από παντού. Καρτοεπιπλέον με την καρτοαπίστευτη εφαρμογή MySita Mobile και έχετε τον απόλυτο καρτοέλεγχο της καρτοκινητής σας. Μήπως να καρτοενημερωθείτε μπαίνοντας τώρα στο 13877 ή στο sita.gr. Λοιπόν, και μία δώρα ήταν αυτή, άλλη ώρα. Λοιπόν, σας περιμένει η φωνή της Μαρίνας Μπίκουλου ζητήσεων αμέσως μετά. Δημήτρης Καναλάκης, Κυριάκος Κίτσος και Τάνια Δήμου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, θα τα πούμε 7 η ώρα, οπότε μη πολύ ποντάρετε στα φαβορή, η Γερμανία παίζει 7, περαστικά της. Τεραστικά 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 της.